Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ κοντά σας. Ξημέρωμα 28 Ιουνίου του 2016. Ιστορική ημέρα. Τι έγινε σαν σήμερα 28 Ιουνίου. Θα μας πούνε οι φίλοι. Με Γιάννη Χιλιτίδη στον πάγκο μετά από δύο μέρες. Δυνατό στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Τον καλημερίζω. Έχουμε ένα θέμα. Το οποίο με ενημέρωσε. Ναι, έχουμε ένα θέμα. Καταρχάς, καλημέρα. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα στους φίλους. Έχουμε ένα ατύχημα στο Δερβαίνι, στην έξοδο της πόλης. Ναι. Όπως κατεβαίνουμε το Δερβαίνι και ο ένας δρόμος φεύγει για Καβάλα και άλλος φεύγει για Σέρες. Ακριβώς στη στροφή που είναι τη μεγάλη που είναι για Σέρες, έχουμε ένα ατύχημα. Το αυτοκίνητο είναι στη μέση του δρόμου, υπάρχει τροχέα. Είναι αυτοκίνητο γιοταχή. Ναι, είναι αυτοκίνητο. Ναι, υπάρχει τροχέα, υπάρχουν τα πάντα, αλλά ξαφνικά ο δρόμος γίνεται, ξέρεις, μίας κατεύθυνσης. Και λόγω του ότι είμαστε και λίγο έτσι παράξενος σαν λαός, σταματάμε, κόβουμε ταχύτητα για να δούμε τι έχει γίνει. Φωστό. Θα ρίξει και με το βλέμμα που θα ρίξουμε, θα γίνει κάτι, θα δώσουμε λύση. Γι' αυτό λοιπόν μαζεύουν τα αυτοκίνητα, προσοχή λιγάκι στους φίλους εκεί πέρα. Είναι ακριβώς στην απότομη στροφή που γίνεται για να ξεκινήσει ο δρόμος να φύγουμε για Σέρες. Ναι, να προσέχετε γιατί εκεί είναι το έχει πρόβλημα. Ρίξει και μια βρόχα εδώ και είναι γλίτσα ο δρόμος. Ναι, είναι λίγο γλίτσα ο δρόμος. Οπότε ούτως ή άλλως δεν πρέπει να τρέχετε. Χαμηλές ταχύτητες σώζουν καταστάσεις. Δεν είναι εκεί οι δρόμοι μας, ιδιαίτερα ο περιφερειακός. Ειδικά μιλάω για τους πιο νέους οδηγούς σε ηλικία, οι οποίοι έχουν αυτό το. Δεν έχουν το γνώθηση αυτών ούτε του εαυτού τους ούτε του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι το γκάζι είναι προέκταση του πέους τους, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα το σωστό. Ναι, εντάξει, όμως όλοι το περάσαμε αυτό σαν νέοι. Και επειδή εμείς τώρα έχουμε κάποια ηλικία, είμαστε πιο μεγάλοι, τα αλόγατα του αυτοκινήτου να τα χαλιναγωγείτε ανάλογα την περίσταση. Ένα άσχημο γεγονός. Έφυγε ένας για εμάς τους παλιούς, ας πούμε, ένας μεγάλος τοπιός, ο οποίος ξεκίνησε από κολυμβητής. Ιταλός, ένα δίδυμο της συφοράς, ένα δίδυμο πραγματικά της συφοράς ήταν εκείνο. Έφυγε ο Μπαντ Σπένσερ. Έφυγε. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών. Έχθες, 86. Εχθές, ναι. Ο Μπαντ Σπένσερ, το θρυλικό, τέτοιο, Terence Hill, Μπαντ Σπένσερ, ας πούμε. Εκείνο και το έφυγε, γομάρι, εκείνο, εκείνο, εκείνο το παιδί. Δεν ήταν πολύ ψηλός, 92 ήταν. Αλλά ήταν, ναι, ήταν όμως πάρα πολύ καλός. Ήταν ο πρώτος, νομίζω, που έσπασε το ρεκόρ των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε δύο Ολυμπιακούς ήταν κολυμβητής. Ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά τον γύρισε στο Κάτς, στην Ελευθέρα πάλι κτλ. Και τον πήρανε. Τον πήρανε και του αλλάξανε το όνομα. Τι ωραία, και έγινε Μπαντ Σπένσερ Τέρενς Χιλ, το δίδυμο το ωραίο. Ζει ο Τέρενς Χιλ. Ο Τέρενς νομίζω πρέπει να ζει. Θα το ψάξω και θα σου πω στη διάρκεια. Έφυγε εχθές. Έφυγε σαν εχθές. Δεν το πήρα. 86 ετών. Πλήρης ημερών κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει το πράγμα. Έφυγε το ανθρωπάκι. Έφυγε. Το ανθρωπάκι ενώ. Όχι, δηλαδή. Ο δικό μα άνθρωπο, παιδί μου. Σαν πω το δικό μα άνθρωπο, λέμε και το Βέγκο, α πούμε. Ο δικό μα άνθρωπο έφυγε. Ο άνθρωπο τη διπλανή πόρτα που λένε. Μεγαλώσαν οι γενιές μαζί του, δεν το συζητάω. Δηλαδή η δικιά μου, η δικιά σου. Και πιο μετά. Και πιο μετά από εμά, βέβαια. Νομίζεις. Και ενδιάμεσα. Δεν βλέπαμε μόνο σύριαλ. Βλέπαμε να πάμε να δούμε καμιά τσόντα στο Αττικό ή ξέρω κι εγώ οπουδήποτε και μετά να πάμε να δούμε και Μπαντ Σπένσερ, α πούμε. Τι ωραία χρόνια με την τσόντα και τον Μπαντ Σπένσερ μετά. Ωραία. Πάμε να φά το Φινίκι. Φινίκι. Ναι. Και να τηγανίζει φυσικά καμιά ρέγγα εκεί πέρα στο Αττικό μέσα, να τηγανίζει καμιά ρέγγα στο Πάνθεο. Γιατί δεν έχει τέτοια τώρα, ρε γαμώτο, μπορεί να μου εξηγήσει. Δεν υπάρχουν τώρα πλέον. Τέτοιε ομορφιέ, γιατί δεν αποστηρώθηκε η κατάσταση. Γιατί βγήκε τα ίντερνετ. Εδώ πέρα σιγά σιγά δεν υπάρχουν μπουζουξίδικα, αφού βγήκαν τα ίντερνετ. Έμαθα τι έγινε τώρα. Όχι. Ξεκινάει πλέον εδώ σε ένα μεγάλο κατάστημα μουσική παραγωγή ήχου κτλ. Και διασκέδαση. Δεν θα φέρνει πλέον Έλληνε τραγουδιστέ. Τι θα φέρνει. Θα φέρνει Αλβανούς, Βούλγαρους, Σκοπιανούς, Σέρβους. Ναι, τι να τραγουδάνε αυτοί. Ναι, τραγουδάνε τα δικά τους τραγούδια για να έρχονται αυτοί που είναι τώρα το καλοκαίρι εδώ πέρα, όλοι τουρίστες και τα λοιπά, και οι ξένοι που είναι εδώ, δηλαδή να πηγαίνουν να τους βλέπουν. Γιατί σου λέει ο Έλληνας δεν έχει πλέον να πάει να δώσει να πληρώσει. Ναι, τελείως. Όχι μόνο αυτό. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θες να το μοιραστείς. Για πες μου ποιο. Ότι πλέον δεν έχουμε στιχουργούς, δεν έχουμε μυαλά τα οποία να είναι, ξέρω εγώ, καλλιτεχνικά. Δεν έχουμε ανθρώπους να γράφουν, δεν έχουμε ανθρώπους να γράφουν μουσική. Κοίταξε, δηλαδή ανθρώπους ο Μίμης Πλέσας στα 92 διάβασα. Δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Διάβασα ότι τώρα θα κάνει, λέει, μια περιοδία, ναι, στα 92 μαζί με τη 18χρονη κόρη του. Πολύ συγκινητικό. Ακριβώς. Εγώ του δίνω τις ευχές μου, το κουράγιο μου και τη φιλία μου στο Μίμη Πλέσα. Αλλά
Από εκεί και πέρα πίσω δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν στο θέατρο σκηνοθέτες. Δεν βγαίνουν στο κινηματογράφο ταλέντα. Γενικά εδώ δεν βγαίνουμε. Αυτό που λέμε το κυριότερο ακούγουμε. Σάτυρα δεν έχουμε. Δεν υπάρχει επιθεώρηση στο θέατρο. Αυτό ακριβώς με πρόλαβες. Δεν υπάρχουν θεατρικοί συγγραφείς. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας Γιαλαμάς, ένας Πρετεντέρης, ένας Σακελάριος. Με αυτά που συμβαίνει τώρα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος, έπρεπε να υπάρχουν οι επιθεωρήσεις, έπρεπε να... Γιάννη, αυτό είναι λίγο ύποπτο βέβαια. Πίτα. Και εδώ ερωτώ εσένα... Λες να ελέγχονται, γιατί παλιά οι επιθεωρήσεις ήταν και επιχορηγούμενες ορισμένες εξ αυτών. Όπως το Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου έδινε αρκετά χρήματα για να Όχι, όταν μιλάμε για την εποχή που υπήρχαν το 70, 75 και τα λοιπά και 65 και έτσι, δεν υπήρχαν τότε αυτό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Ελληνικό Κέντρο. Ναι. Να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα. Υπήρχαν οι Οφήνος, υπήρχαν οι υπόλοιποι. Εντάξει. Τότε που σταμάτησε ο Οφήνος και τελειώσαν οι υπόλοιποι, το ρίξαν όλοι στο θέατρο. Ναι, ο Οφήνος βέβαια όταν πέθανε, ουσιαστικά είχε πεθάνει πιο μπροστά από αυτόν ο Ελληνικός Κινηματογράφος. Οπότε πεθάνανε παρέα. Ναι. 77 πέθανε ο Οφήνος, 75. Τελείωσε και ο. 76 τελείωσε και το. Ο Ελληνικός Κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος που έλεγε. Ένα παοξή φίλο μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έγινε. Μάλιστα. Σα σήμερα πάντως οι Αριανοί πρέπει να τους βάλει τον ύμνο. Γιατί τι έγινε. Πήραν κύπελο το 70. Α, σα σήμερα είναι που πήραν το κύπελο. Βέβαια. Από τότε έχουν να πάρουν κάποιο τίτλο. Βέβαια, μπορούν να χαρούν σήμερα γιατί ο Καρυπίδης έχει βάλει τα λεφτά. Έχει λυσάξει ο κόσμος η μη Αριανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, γιατί τα βρήκε τα λεφτά, ποιος του τα έδωσε τα λεφτά. Μήπως του τα έδωσε ο Μίκταρης, τους τα έδωσε η αδελφή του και είναι εταιρικά τα λεφτά. Μήπως αυτά τα λεφτά δεν είναι προσωπικά, είναι εταιρείες. Ποιος είναι τώρα ποιος αυτός, που... την ποιος είναι αυτός που την ψάχνει, η Αριανή ή η Αντιαριανή. Η Αντιαριανή. Α, η Αντιαριανή, δηλαδή όχι από την οικογένεια του Άρη. Όχι. Η Αντιαριανή. Κοίταξε, το ίδιο συνέβη και πριν από χρόνια. Ναι. Όταν ήρθε ο Σαββίδης. Είναι δικά του τα λεφτά, είναι καθαρίζει λεφτά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Ναι. Το ίδιο δεν γινόταν παλιά. Ναι. Δηλαδή οι αντιπαοξίδες όλοι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει σε ποιο χώρο είναι. Ναι. Που είναι εναντίον της, έξω από την οικογένεια του ΠΑΟ και λέγανε αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ήρθε ο Παθανασάκης εδώ πέρα, δεν φωνάζαν όλοι πού είναι τα λεφτά, ποιο είναι, τι είναι. Άσχετα τι αδικαιολογούνται οι καταστάσεις αργότερα. Εντάξει, αυτό είναι από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Να πούμε ότι η Αγγλία την ήπια, να πούμε πριν από λίγο. Τελείωσε. Με ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο μάλιστα. Πολλά μηνύματα φίλων. Εγώ λέω ότι έπρεπε να αποκλειστεί η Αγγλία. Γιατί. Και η Πορτογαλία και την Πορτογαλία δεν γουστάρω. Εγώ δεν γουστάρω και την Αγγλία και την Πορτογαλία. Η Κροατία έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Κροατία έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Το είδα το μάτς. Αδικεύτηκε από το ποδόσφαιρο. Αδικεύτηκε. από το ποδόσφαιρο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Βέλγιο. Πάρα πολύ το Βέλγιο. Το θεωρώ ότι θα περάσει μπροστά και τα λοιπά. Την Αγγλία δεν την ήθελα. Τα ζευγάρια τα ξέρεις τώρα. Όχι, δεν έχω. Τα χιαστή πώς παίζουν τώρα, ποιος με ποιον. Θα βγει τώρα ο Μάτζιος να μας τα πει. Όλα τα Γιάννητσά πάντως δεν έχουν ρεύμα από τις 9. Μπορείτε να μάθετε τι γίνεται. 3:30 τα Γιάννητσά δεν έχουν ρεύμα. Δεν ξέρω τι έγινε, φίλε. Δεν ξέρω ο Νίκος από τα Γιάννητσά αν είναι εκεί και έχει κάποια πληροφορία να μας πει τι και πώς και τα λοιπά. Ραπ, θυμάσαι πριν την έναρξη του Euro, πολλοί πόνταραν πάνω στην Αγγλία και εγώ σου έγραψα ότι οι ασπρομπούτιδες είναι loser, το πολύ να περάσουν στους 16. Και όσοι ποντάρουν στην Αγγλία για κατάκτηση του Euro πετάνε τα λεφτά τους στα σκουπίδια. Μετά το πολιτικό ήρθε και το ποδοσφαιρικό Brexit. Ο άλλος λέει, αυτή η αρσενική βασίλισσα Ελισάβετ, πόσο ταγάρι παίζει να είναι, λέει, και να συνεχίζει με βασικό Sterling και Rooney στα χαφ. Ασπρόμαυρη πρωτεύουσα. Και να βάζει το center forward να χτυπάει τα φάουλ. Είναι ασύλληπτος. Φίλε, κοίταξε να δεις. Αλίμονο σε εμάς, το λέω και για μένα, για τον Γιάννη, όσοι μας δώσει η φύση η χρόνια να ζήσουμε, αν ζήσουμε, αλίμονο σε εμάς και περάσουν τα χρόνια και είμαστε αναγκασμένοι να δουλέψουμε. Αν μας κρατήσουν. Και αυτό το λέω για τον 69χρονο προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι για να έχεις μια ποιότητα ζωής μετά τα 65 πρέπει να απασχολείσαι, όχι να δουλεύεις, όχι να έχεις ευθύνες, όσο βιολογικά κι αν είσαι σε καλή κατάσταση. Μπορεί και εγώ να ζήσω 65 χρόνια και να είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά να μην έχω ανάγκη να δουλέψω, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός που είναι 69 χρονών, 70 τώρα προπονητής της Αγγλίας, καταρχήν αυτό το μαύρο τον έξω αριστερά που έκανε άνω κάτω την άμυνα της Ιρλανδίας, τον έβαλε να πούμε ένα 20 λεπτό πιο μετά. Δεν είδε ότι έπρεπε να βάλει το Ρούνεϊ πιο μπροστά, να βάλει ένα χαφ στο κέντρο. Δηλαδή ασήμαντα πράγματα για ένα μεγάλο προπονητή να κάνει το αυτονόητο. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως εγώ δεν ήθελα να περάσει Αγγλία σε καμία των περιπτώσεων, ούτε θέλω να περάσει Πορτογαλία. Θέλω να δω Ιταλία, θέλω να δω Γαλλία, θέλω να δω Γερμανία.
Άντε και Βέλγιο. Θέλω να δω και το Βέλγιο. Ναι. Αυτή την τετράδα θέλω να δω και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, θέλεις την Πορτογαλία γιατί δεν αγαπάς τον Ρονάλντο και τον Σάντος? Όχι, καμία σχέση. Δεν με παρουσιάζουν τίποτα όσον αφορά το παραγωγικό παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν έχει καταρχήν δεκάρι η Πορτογαλία. Ο Ρονάλντο δεν μπορεί να βγει σε μεγάλους χώρους γιατί είναι ντεφορμέ και σωστά ο Σάντος του είπε: φίλε, μπες στο κουτί, βγες να είναι απόξω κτλ. Σωστά τον είπε. Έκλεισε την τρύπα πολύ ωραία ο Σάντος του δεξιού μπακ. Έβγαλε το Βιερίνια, έβαλε το Σεντρίκ εκεί. Ακριβώς. Πολύ ωραία κίνηση εκεί. Άλλαξε και τον κεντρικό στόπερ, τον έναν από τους δύο, και έφτιαξε την τετράδα του. Έφτιαξε την τετράδα του πάρα πολύ σωστά. Έκλεισε δηλαδή τους χώρους ο Σάντος. Πολύ ωραίος. Αλλά δεν με ενθουσιάζει η Πορτογαλία. Τώρα, αν λένε τώρα ορισμένοι Έλληνες ότι ξέρεις οι Ιταλοί δεν μας γουστάρουν σαν ράτσα. Και μας γουστάρουν οι Πορτογάλοι γιατί είναι λίγο γύφτοι όπως είμαστε εμείς, έχουμε αυτό το γύφτο ιδές. Μας γουστάρουν λέει οι Πορτογάλοι πιο πολύ από τους Ιταλούς, οι Ιταλοί λέει είναι... αυτά δεν με νοιάζουν εμένα. Εγώ θέλω να δω στην μπάλα πάνω ποιος αξίζει. Τώρα αν είναι σνόμπο Ιταλός μαζί μου, ο πρόβλημά του, δεν με πειράζει εμένα. Το είπες και το μεσημέρι αυτό. Ότι για τον Πορτογάλο ότι δεν το γουστάρεις και τα λοιπά. Και ξέρεις τι είπε κάποιος? Τι είπε? Τι. Όχι σε σένα φυσικά. Ναι, γενικά, ναι. Γενικά μιλούσαν και λέει ότι εάν πάρει ο Σάντος το Euro ναι, θα μείνει στην Πορτογαλία για επόμενα 2-3 χρόνια. Θα προπονητής. Ναι. Θα την γλιτώσει ο ΠΑΟΚ. Θα την γλιτώσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κάποιος λέει ότι εάν δεν το πάρει θα έρθει στο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κοίταξε. Αν αποκλειστεί τώρα που έτσι πρέπει να γίνει, μετά, για ποιο λόγο να βάλει στον Μπελά ότι να έρθει ο Σάντος πίσω κτλ. Αν το πάρει ποτέ δεν θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ γιατί θα ανεβάσει το κασέ του. Όπως πολύ ωραία πάσα μου δίνεις. Χαίρεται ένας έξυπνος ΠΑΟΚτσής χαίρεται γιατί δεν πήγε καλά ο ΜΑΚ. Γιατί ο ΜΑΚ είχε σηκώσει ψηλά τον Αμανέ. Ναι, σήκωσε πολύ ψηλά τον Αμανέ. Ο ΜΑΚ και τα λοιπά και θα κάνει και θα ράνει και θα κάνει και θα δημιουργήσει και τα λοιπά. Εντάξει, είναι πολύτιμος για τον ΠΑΟΚ ο ΜΑΚ και έχει βρει χημεία. Και έχει βρει χημεία σαν εξτρέμ στο 4-3-3 αλλά και στο 3-5-2 ήταν από τους παίκτες που είχαν διακριθεί δίπλα στον Κλάους Αθανασιάδη ή στον Μπερμπάντοφ, όσο έπαιζε ο Μπερμπάντοφ στο 3-5-2 του Κροάτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πω ότι έπαθα την πλάκα της ζωής μου με την Ιταλία. Αυτό το 3-5-2 ήταν εκπληκτικό. Έχει τρία center back γρήγορα και τα τρία. Μάλιστα, ο Μπαρτσάλι και ο Κελίνη κατά συνθήκη μπορεί να γίνουν και πλάγι οι back. Οπότε να αλλάζει, να μετατρέπεται το σύστημα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εκείνο το οποίο έκαναν φανταστικά οι Ιταλοί ήταν ότι την άμυνά τους, η άμυνα γίνεται σε τρία σημεία του γηπέδου. Γίνεται στο κέντρο του γηπέδου, στην άμυνα του αντιπάλου και στην περιοχή τη δικιά σου. Δηλαδή είναι ας πούμε χωρισμένο το γήπεδο σε τρία σημεία. Τα 33 μέτρα της επίθεσης, της άμυνας του αντιπάλου, τα 33 μέτρα του κέντρου του γηπέδου και τα 33 μέτρα κάπου εκεί πέρα είναι περίπου πάνω κάτω τα μέτρα η περιοχή η δικιά μας. Ο Ιταλός τι έκανε? Ο Ιταλός έκανε άμυνα ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Γιατί? Είχε δηλαδή το λόγο του. Γιατί οι Ισπανοί σε εκείνο το χώρο κάνουν αυτό το εκπληκτικό passing game. Δηλαδή το ξεκινάνε από πίσω, το φτάνουν μέχρι εκεί. Εάν τους δώσεις χώρο πολύ, μπορούν να χτυπήσουν ανοιχτές άμυνες από τη μια. Και απ' την άλλη, επειδή η Ιταλία δεν έχει τους πάρα πολύ γρήγορους παίκτες στα 60 μέτρα, έκανε αυτό το σκηνικό να μπλοκάρει την Ισπανία στο συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, δεν πάω ούτε στην άμυνα μου πολύ πίσω, έτσι ώστε να φανώ μειονεκτικά ότι κάνω άμυνα στα σκηνιά. Δεν κάνω τη βλακεία να κάνω pressing ψηλά, γιατί εάν κάνω pressing ψηλά, η Ισπανία μπορεί να το σπάσει. Έχει τεχνίτες, παίκτες και γρήγορους και να βρεθώ εκτεθειμένοι να πέσουν πάνω στα τρία center back μου. Διαλέγω το χώρο που θα κάνω την άμυνά μου στο χώρο του κέντρου. Έτσι ώστε όταν κερδίσω την μπάλα να κάνω το εξής. Πηγαίνω ή κάθετα επάνω στα center back τον Ράμος και τον Πικέ, ή κάνω το εξής. Βγάζω τον Φλορέντσι και τον Τελίσιο, τα δύο πλάγια back half, τα δικά μου, σε ρόλους extreme και πετάω τη σέντρα στο overlap πατώντας με πέντε παίκτες, Γιάννη. Δηλαδή, Τσακερίνι, Ντερόση, Παρόλο, Έντερ και Πελέ. Με πέντε. Πάντα η περιοχή, δευτερόλεπτα, πάντα η περιοχή της Ιταλίας όταν επιτιθόταν ήταν γεμάτη από παίκτες.
Και όταν χανόταν η μπάλα, η τριάδα Μπαρτσάλι, Μπονούτσι και Λίνη ήταν στο κέντρο του γηπέδου. Ο ένας ο μπακ που δεν έβγαινε κοντά και λίγο πιο πίσω ο Ντερόσι. Δεν μπορούσαν οι Ισπανοί να τους βρουν ούτε ανοιχτούς στην κόντρα επίθεση, ούτε να τους κάνουν passing game. Εξαφανίζανε τον Ινιέστα και τον Φάμπεργκας για πλάκα. Πάμε σε διάλειμμα, τα πούμε σε λίγο. Ένα σύλληπτο μήνυμα στέλνει ο γιατρός Ηρακλειδέας, ο κτηνίατρος, ο Βασίλης, με τον οποίο βλέπαμε τα μάτς το Σάββατο και βρήκαμε μια γάτα μισοπεθαμένη, η οποία δεν μπορέσαμε να τη σώσουμε από ατύχημα, με σπασμένη σπονδυλική στήλη, και πραγματικά έπαθα πλάκα, να πούμε, και εγώ και ο γιατρός. Παιδευόμασταν εγώ βέβαια ως θεατής και ο γιατρός πάνω στη γάτα, μια ωραία γάτα, μια όμορφη γάτα, όχι του σπιτιού, έξω, της γειτονιάς, παιδί μου. Από αυτές που τις βλέπεις όταν γυρνάς, ρε παιδί μου, από τη δουλειά το βράδυ, να είναι οι φουκαριάρες κάτω από τα αυτοκίνητα εκεί για να βρουν ή σκιά ή σπίτι, ή άμα βρέχει να βρουν, ξέρω εγώ, στεγνό μέρος. Που πάει παθαζί, μια στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα και λέει: τελικά λέει ο Ασλαμάς, στα ποδοσφαιρικά του γούστα είναι σορτή, λέει, με τα σεξουαλικά. Το βρετανικό ποδόσφαιρο συναγωνίζεται σε ασχήμια τις πατούσες της Τρέμη. Ακούστε λίγο, Ασλαμάς. Συναγωνίζεται σε ασχήμια το βρετανικό ποδόσφαιρο τις άσχημες πατούσες της Τρέμη. Γιώργο, λέγε. Τι γίνεται, χαίρετε. Λέγε, Γιώργο. Πες λίγο τα ζευγάρια. Περιττό να σου πω τι γίνεται στα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Τι βρίζουνε, πες. Πατατράκ. Ναι. Ποιον βρίζουνε. Η Daily Mail, γέρο. Ναι, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από λίγο. Ο γέρος παραιτήθηκε. Ναι, ναι. Και ο Νέβιλ, ο βοηθός του, ο Γκάρι Νέβιλ. Ναι, ναι. Η μεγαλύτερη ντροπή της όλων των εποχών. Να χάσουν την Ισλανδία. Γράφουν οι Άγγλοι. Οι παίκτες της Ισλανδίας ανεβάζουν στο Twitter, δεν έχουμε καταλάβει τι συνέβη. Στο Ρέκιαβικ γίνεται ένας ψηλό χαμός. Είναι κοστή η μικρότερη χώρα όλων των εποχών, η μικρότερη χώρα σε που έχει λάβει μέρος σε τελική φάση. 325.000. Πόσο? 325.000. 325.000. 325.000. Όσοι είναι άνω και κάτω τούμπα. 325.000. Ναι, και είναι τους Αλβανούς, τους Ρώσους, τους Έλληνες, τους καινούργιους κτλ. Και το άλλο το εκπληκτικό είναι η μοναδική χώρα από τις 24 του Euro που στην 23 κανένας δεν παίζει στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν υπάρχει παίκτη στην Εθνική Ισλανδίας. Έτσι. Στο Ισλανδικό πρωτάθλημα. Τι να υπάρχει. Πάμε να δώσουμε τα ζευγάρια και να πούμε και στον κόσμο πώς είναι οι ημερομηνίες. Ναι. Ναι, πάμε. Λοιπόν, έχουμε Πορτογαλία-Πολωνία. Καταρχήν τα παιχνίδια να πω ότι είναι Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. 10 η ώρα. Τρίτη και Τετάρτη έχουμε κενό. Δύο μέρες κενό. Αύριο. Όχι. Αύριο και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο έχουμε κενό. Δεν έχει ματς. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Και ξεκινάμε. Πορτογαλία-Πολωνία. Τετάρτη. Ελαφρώς φαβορεί η Πορτογάλη. Ναι. Αν και... Σωστό. Εντάξει. Σωστό. Μέχρι στιγμής. Και η Πολωνία έχουν δείξει καλά στοιχεία. Πόσο άρεσε, μάλλον πώς σου φάνηκε, εμένα μ' άρεσε, ότι άλλαξε τον στόπερ τον ένα και το δεξί τον μπακ. Έκλεισε εκεί τον κράζανε γι' αυτό. Γιατί τον κράζανε. Τον κράζανε, του έκανε... Πριν το μάτς. Ναι, του έκανε κριτική ο τύπος ότι βάζει συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι παίζουν χωρίς να το αξίζουν. Ναι. Αυτό έκλεισε τις τρύπες εκεί όμως. Το ότι το διόρθωσε είναι μεγάλο προσόν για ένα προπονητή. Τις έκλεισε τις τρύπες. Θα είναι με την Πολωνία, θα έχει ενδιαφέρον το ζευγάρι. Η Πορτογαλία έχει το προβάδισμα. Κλειστά θα πάει ο. Ναι, λογικό. Ο άντρας, κλειστά θα πάει. Κλειστά λογικό θα πάει, να πάει κλειστά. Έχουμε την επόμενη μέρα Ουαλία-Βέλγιο. Πεθαίνω για Βέλγιο. Ίσως είναι. Είναι οι ομάδες της αντεπίθεσης. Ποιος θα βρει τον κενό χώρο. Στο Βέλγιο και οι δύο πολύ καλές. Το Βέλγιο έχει καλύτερο. Το Βέλγιο έχει περισσότερες λύσεις για την κόντρα. Ναι. Οι Ουαλοί, αν εξαιρέσει λίγο τον Μπέιλ και τον Ράμσεϊ, δεν μπορούν να βγουν ομαδικά. Η τριάδα των στόπερ, κοίταξε τι μπορεί να πάθει τώρα. Τι μπορεί να πάθει η Ουαλία. Στην Ουαλία προπονητής ο πρώην της Λάρισας, Κρις Κόλμαν. Ναι. Τι μπορεί να πάθει. Τον βρίζανε στη Λάρισα. Τι μπορεί να πάθει. Οι Ουαλοί δεν έχουν τρεις στόπερ όπως. Τον Κελίνη, τον Μπονούτσι και τον Μπαρτσάλι. Δεν έχουν ούτε την ταχύτητα, ούτε τη σωματότητα. Ούτε τεχνική κατάρτιση. Ούτε, τεχνική κατάρτιση. Ούτε τακτική πειθαρχία. Επίσης, καλά, ο Φλορέντσι μου αρέσει πάρα πολύ. Το Ντελίσιο το θεωρώ λίγο. Ο Ντεσίλο έπαιξε κατά ανάγκη, γιατί ήταν τραυματίες ο Καντρέβα. Ναι, εκεί είδα πρόβλημα. Και στην κάρτα είπα ότι εκεί μπορεί να έχει θέματα από εκεί πέρα. Φλορέντσι, ο άλλος, ο Κουρούμπα Γλάς, δεν πήγε να χτυπήσει μετά την κάρτα από εκεί.
Δηλαδή, ο ρόλος του προπονητή ποιος είναι. Έχω ένα μέτριο back half. Παίρνω όλη την πλευρά. Να αναγκάσω να βγει εκεί ο Κελίνη. Ναι. Έτσι. Να βγει ο Κελίνη εκεί. Να φορτώσω εκεί την περιοχή. Δηλαδή να πάω τον Ινιέστα από την άλλη μεριά. Αυτό που λες το είπε και ο Ινιέστα, άφησε χμές. Ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Σαν δηλαδή ο Ινιέστα συνήθως χτυπάει αριστερά. Και το είπε ο Ινιέστα που είναι από τα πιο ήσυχα παιδιά του χώρου. Γιατί τον έκλεισε πολύ καλά. Το είναι τον Ινιέστα και τον Φάμπρεγκας. Του έχει κλείσει πολύ καλά. Του έκανε ανύπαρκτους. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, χτύπησε ο Αντούριθ τελευταίο δεκάλεπτο. Βάλε ένα τα δύο στόπερ να κατασκηνώσει. Ναι. Έχει τον Πέδρο Φορ. Ναι, ο Πέδρο Φορ. Ποιο Πέδρο. Και τώρα αποδεικνύεται πόσο λάθος είναι που δεν κάλεσε τον Τόρες. Ναι. Που ακόμη και φέτος ο Τόρες με την Ατλέτικο, με το Σιμεώνε, είχε μια αξιόλογη πορεία φέτος στην Ατλέτικο. Κοιτάξε, και ο Ντελμπόσκε τελειώνει στην Ισπανία, δεν είναι ακόμη σίγουρο. 17 κι αυτός. Φεύγουν, νομίζω ότι. Αυτό γιατί τα βέλη του κριτικού είναι. Κοίταξε, Κωστή, επειδή. Άσερα να πάνε νέα παιδιά. Επειδή φάγανε και λεφτά. Εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Χεστήκαν στο Τάλιρο. Οι νύφες τους, είναι και κορεσμένοι. Οι νύφες τους, γιατί είναι και γέροι, θα παρακαλάνε να ψοφήσουν να πάρουν καμιά περιουσία. Καταρχήν, είδες το Χότζον σε καμιά σημείο του αγώνα τώρα να σηκώνει να δίνει καμιά οδηγία. Καθισμένο δεν κάνει. Ο Κόντε, πώς το ζούσε το ματς, είδες. Ρε εσύ, εγώ είμαι 48 και όταν έκανα 5 χιλιόμετρα στον ίδιο, ανέβασα θερμοκρασία. Και λέω ο γιατρός, είσαι βλάκας. Δεν θα κάνεις τέτοια. Αυτά θα κάνουν. Φαντάσου πάω 68 και να κάνω ράδιο 70 και να έχω τον κόκκινο δίπλα. Μα πετσό, ρε, δεν γίνεται. Αμφιγεινά. Δεν γίνεται τώρα, φαντάζεσαι. Οι υποψήφοι για την Ισπανία με το που θα τελειώσει ο Χότζον είναι ο Λοπετέγη που ήταν φέτος στην Πόρτο μισή χρονιά και ο Μαρθελίνο της Βιγιαρεάλ. Κράτα το, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Μαρθελίνο της Βιγιαρεάλ τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια καλή λύση για την εθνική Ισπανία. Ουαλία Βέλγιο λοιπόν παίζουν την Παρασκευή. Ουαλία Βέλγιο την Παρασκευή. Με τους Βέλγους να έχουν το κλικ αυτό το λίγο παραπάνω. Το ανέβα κατέβα, στο ανέβα κατέβα είναι καλύτερη. Και παίζει με τον νικητή Πορτογαλίας-Πολωνίας. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε ημιτελικό Πορτογαλία-Βέλγιο. Να έχω Πορτογαλία-Βέλγιο και εκεί με το Βέλγιο τελικό, είναι. Τελικό. Με το Βίλμοτ, ο φίλος, η κόκκινη διάβολη. Ναι. Πάμε τώρα στα άλλα ματς. Το βλέπω τελικό το Βέλγιο. Ο Γερμανός παίζει με τον Ιταλό. Και ο Ιταλός έχει τρομερή παράδοση με τον Γερμανό. Πέρα το ότι τον έχει κερδίσει στη Γερμανία στο Μουντιάλ του 6. Το 82, το θυμάμαι, ναι. 3-1, το είχε διαλύσει. Γενικά η Ιταλία την έχει τη Γερμανία. Να δούμε γιατί. Γιώργο, είδα προχθές τη Γερμανία. Η Γερμανία με τη Σλοβακία. Ναι. Αν εξαιρέσει τον Τράξτερ που έκανε εκπικό παιχνίδι. Πολύ καλό. Ευτυχώς έβαλε τον Γκέτσε και έβαλε αυτόν. Ναι, έβαλε και το center for. Έβγαλε εκεί το σωσία του Πέλκα, το center for εκεί με την κόμενα. Τον Γκέτσε εκεί, τον αξίριστο. Που δεν είχε γένεια να πούμε κτλ. Έβαλε τον άντρα εκεί κτλ. Τον Γκόμες, ναι, έβαλε και γκολ. Στραβό καλό. Φορ περιοχή είναι. Ο Γκέτσε, δηλαδή όταν του τη γύρισε ο Τράξτερ. Δεν θα χωνόταν εκεί να το κάνει. Συμφωνώ. Αυτά τα center for, έπαιξε ωραία με το τα κορμί. Βαριά κορμιά έχουν, δηλαδή ξέρουν πού θα σταθούν, πώς θα βάλουν το σώμα, σε παίρνουν στο εκτόπισμα κτλ. Αν είναι καλός εξτρέμ ο ένας ή παίζεις με ένα εξτρέμ και ο άλλος είναι οχτάρι. Ναι, 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 ναι. Αν παίζεις με δύο εξτρέμ καθαρά και τρία αμυντικά χαφ, ένα εξάρι και δύο οχτάρια και παίρνεις κούρσες και τα μπακ σου είναι λίγο κολόμπα και ανεβαίνουν, ο center for χωρίς μεγάλες κινήσεις γίνεται επικίνδυνος. Αυτό θα πάρει τώρα το Βέλιο. Από την Νότια μου ο Ολυμπιακός, γιατί αυτός ο προπονητής ο Γαργαλιάρης παίζει με τα εξτρεμ και φορτώνει. Η Νότια με οποία έχει νέο προπονητή σήμερα, το Φιλίπ Μοντανιέ, ναι. Τον Γάλλο τον οποίο έφερε στην Αθήνα ο Μπάγκεβιτς και κάνει τις συζητήσεις, δεν τα βρήκαν στο οικονομικό με τον. Εντάξει. Πού να τα βρει στο οικονομικό. Ναι. Και φύγε και πήγε στην Νότια. Θα είναι ρόζευγα το Γερμανία, τα λέει νομίζω το πιο αμφίροπο. Ναι. Εμένα έτσι μου δείχνει. Ναι. Ίσως όποιος περάσει από εκεί. Να σου πω και κάτι. Παρατήρα το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ των Ιταλών. Των Γερμανών. Των Γερμανών. Πρόσεξε τι γίνεται. Τι έχεις να παρατηρήσεις. Δηλαδή η μπροστά γραμμή δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή κάνει μια κούρσα. Κλάιν Μάιν ο Μίλλερ. Ναι. Πάει ο Βλάκας, ο μπάκο αριστερός. Ξεχνάω το όνομά του της. Ο Πέκαρικ. Ναι. Πάει και κάνει στην πολυκοσμία φάουλ. Δίνει στημένο χτύπημα. Ρε Βλάκα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να έχεις προσόντα. Πρέπει να έχεις και μυαλό. Mm-hmm. Πας όπως ο τερματοφύλακας σήμερα κάνει μπέναλτι στην πλάγια γραμμή. Θα μπορούσε να φάει και κόκκινη, ευτυχώς το έριξε κίτρινη. Ναι. Τέλος πάντων, πας και κάνεις φάουλ εκεί. Ωραία, λάθος. Το χτυπάει ο ένας αμυντικός χαφ. Ο άλλος αμυντικός χαφ, cross mode. Cross κεντήρα. Κεντήρα. Κάνει την κεφαλιά από κρούο τερματοφύλακας. Στο χτύπημα του κόρνερ, το χτυπάει πάλι ο αμυντικός χαφ. Ο γίνεται... cross πάντα τα εκτελεί. Ο cross. Η μπάλα πάει προς το καρούμπαλο, έρχεται ο Μπόατεκ, το κάνει το 1-0. Συμμετέχει κανένας επιθετικός σε δημιουργία, όντως. Εκτέλεση κτλ. Αυτό δεν είναι προσόν της Γερμανίας. Ναι. Έχει σκοράρει ο Μουστάφη. Ναι. Στόπερ, πρώτη αγωνιστή με την Ουκρανία. Ναι. Έχει σκοράρει ο Μπόατεκ. Ο Μπόατεκ. Ναι.
6 κοράνε ο Σβάινστάγκερ. Είναι σαν τον Γκούι. Μόνο ο Γκόμα έβαλε 2 γκολ. Δηλαδή και τα έβαλε γιατί έπαιξε ορθολογικά ο Λεβ. Δηλαδή αυτό πρέπει να παίζει φόρο. Όχι ο Γκέτσε. Έτσι. Πάμε βάζει τον Γκέτσε φόρο τώρα. Η κρυφορία επειδή σου έχει δώσει ένα παγκόσμιο κύπελο με ένα γκολ. Θέλω να σου πω ότι παίζεται και η Γερμανία. Δεν είναι φόβο και τρόμο. Ποιο είναι το σύν τη Γερμανία. Είναι η μοναδική πλέον ομάδα γιατί η Πολωνία δέχτηκε γκολ από όλε που δεν έχει φάει γκολ. Γερμανία δεν έχει φάει. Όχι, ο Νόερ δεν έχει δεχτεί ακόμη και τέρμα. Ο Νόερ δεν έχει φάει. Και νομίζω ότι ο Νόερ έκανε για μένα είναι, προχθές, είναι ο κορυφαίος. Η οποία βέβαια έχει μια λεπτομέρεια εκείνη η απόκρουση στην κεφαλιά. Μπορείς να τη... Με τη Σλοβακία, ε. Ναι, τι ιδιαίτερο έχει εκείνη η κεφαλιά. Είναι μεγάλη απόκρουση. Όχι στυλ Γιασίν όμως και Σαργκάνη στο με τον Όφη. Ναι. Γιατί δεν είναι τόσο γιατί... μεγάλη απόκρουση. Για πες. Γιατί αλλοιώνεται η κεφαλιά στον αμυντικό. Και εκεί που πάει λίγο, να φύγει με ταχύτητα η μπάλα, ας πούμε. 50 χιλιόμετρα, 30, 40 χιλιόμετρα την ώρα. Χάνει 10 χιλιόμετρα την ώρα και πια πιο. Βέβαια, εκτινάσεται φοβερά, είναι πολύ κοντά. Ναι. Εκτινάσεται και μετράει σαν μια πολύ ωραία απόκριση. Η Γερμανία, επειδή είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια, παρότι δεν είναι η ομάδα που ήταν πριν 2 χρόνια, είναι πιο δεμένη. Ποιο φόρμα βλέπω την Ιταλία. Η Ιταλία, λες, ε. Η Ιταλία σήμερα. Τώρα το έλεγα στο Γιάννη. Τι μυστικό κάναν σήμερα. Πώς κλείσαν. Η άμυνα, αν πας στους προπονητές, ναι, εκεί που μιλάς στους παίκτες, ξέρω εγώ κτλ. Mm-hmm. Η άμυνα γίνεται σε 3 σημεία του γηπέδου. Ναι. Δηλαδή τη διαλέγεις. Δηλαδή παίζει ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Ξάνθη στην Τούμπα. Στα πρώτα 10 λεπτά κάνουν pressing ψηλά στην άμυνα του αντιπάλου. Άμα τους κλέψουν εκεί, τους πιέσει, κάνουν τον κόλλο, καλώς αν όχι, βιολογικά δεν γίνεται. Γυρίσεις προς τα πίσω 20 μέτρα κτλ. Τι κάνανε οι κουφάλες οι Ιταλοί, ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι. Αυτοί διαλέξανε όχι το pressing ψηλά σε 3-5-2 στην άμυνα της Ισπανίας, λίγο πιο ούτε πίσω. Κάθισαν όμως στην περιοχή τους για να πεις ότι θα δώσω χώρο για passing game. Μπλόκαραν το κέντρο. Ναι. Αυτοί κάνανε ακριβώς στο χώρο του κέντρου, στα 30 μέτρα, την άμυνα στο χώρο του κέντρου. Γιατί? Και εξαφανίσανε το passing game αυτό των Ισπανών. Αυτό. Τους κλέψανε την μπάλα στο χώρο και είναι του και δύναμη των Ισπανών. Και δεν είχαν μεγάλες διαδρομές 60 μέτρων, 55 μέτρων, 70 μέτρων για να βγουν στην κόντρα. Ναι. Τι κάνανε, παίρνανε την μπάσα, τη δίνανε αριστερά και φορτώνανε είτε με τον ένα τον μπακ είτε με τον άλλο τον μπακ. Και ήταν οι κουφάλες. Συγγνώμη, μου φεύγουν λέξεις. Ναι. Επειδή είτε έτσι το ποδοσφαιρικά. Ναι. Και, πατούσανε περιοχή. Ποιοι πατούσαν περιοχή. Τουλάχιστον 2 από τους Ντερόση, Τσαγκερίνη, παρόλο που δεν είναι και επιθετικές σκαφάρες, απασχολούσαν κόσμο όμως. Ναι. Δηλαδή, Τσαγκερίνη, παρόλο, Πελέ, Έντερ, 4. Και ο Ντελίσιο που έκανε τη σέντρα, έβλεπε 4 παίκτες. Ο Φλορέντσι έπαιρνε την μπάλα γρήγορα. Δηλαδή, την έπαιρνε ο Ντερόση, την κουβάλαγε 10 μέτρα, δεν υπήρχε εκεί πέρα. Μπούσκετς ήταν σε τραγική κατάσταση. Πολύ κακό σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω αν τον είδες ότι ήταν κακός. Και βγάζανε τις αντεπιθέσεις. Βγάζανε τις αντεπιθέσεις. Αντεπίθεση όμως, όχι με 3 και 2 παίκτες, με 5, με 4. Έτσι. Είναι η επιτυχία του Κόντε αυτή και νομίζω ότι η Ιταλία, αυτή η Ιταλία δεν παίζει τόσο αντιποδόσφαιρο όπως κάποιοι το λένε. Γιατί κάνει και ευκαιρίες. Τι αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή παίζει καλά και στο transition. Και στον όμιλο. Αυτό που λες. Ότι βγάζει παίκτες μπροστά σημαίνει ότι. Βγάζει μια υπεραριθμία και δημιουργεί ευκαιρίες. Εάν είχε μια αριστερή μπακάρα χαφάρα. Και φαντάσου Κώστα ότι είναι ίδιο σύστημα, είναι κάποιοι παίκτες ήδη, αλλά δεν υπάρχει πλέον ο Ντελπιέρο, δεν υπάρχει ο Πίρλο. Ο Κελίνη είναι, κάποιοι... είναι ο Τζαβέλας της Εθνικής Ιταλίας. Γιατί? Γιατί είναι αριστερός μπακ ουσιαστικά. Ναι. Και παίζει αριστερός στόπερ. Ναι. Άρα εκεί οι Ιταλοί, αν θέλουν να ρισκάρουν, έχει αριστερό πόδαρο εξτρέμ ή να παίξει όλη την πλευρά σε ρίσκο. Και να έρθει ο Κελίνη μπασταρδεμένο 3-5-2. Ξέρεις τι ωραία βγαίνει. Και ο Ντερόση να έχετε από τη μεριά την αδύνατη αμυντικά. Θυμάμαι που μου το έχεις πει αυτό. Ναι. Ότι είναι προσόν της Ιταλίας ότι οι 4 της άμυνας είναι στην Γιουβέντους. Οι 3 και ο Μπουφόν. Όχι μόνο, ναι, όχι μόνο αυτό. Που αυτοί όχι γνωρίζονται, ναι, με κλειστά μάτια. Τι ξέρει τη μυρωδιά του. Το Μωράτα και τον Αντούρι τους κατάπιαν. Ναι. Τους κατάπιαν. Ναι. Ο Λολίτο λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Απορώ πως τον πήρε ο Γκουαρδιόλα στη Σίτι. Πώς τον πήρε, για. Εντάξει, έκανε καλή χρονιά με τη Θέλτα, τον ξέρει προφανώς από εκεί. Ή αυτός ο Στέρλινγκ, σήμερα είναι για 80 εκατομμύρια λίρες. Στέρλινγκ, που έδωσε σύντομα. Τι είναι μάνατζερ, τι δουλειά είναι αυτή. Εμείς τι κάνουμε εδώ, ρε Κώστη. Τι δουλειά είναι αυτή. Δηλαδή. Σαν να φέρει στο Μετρόπολη, ξέρω εγώ. Και τώρα να σου πω, Ισλανδία. Ο τροματοφύλακας της Ισλανδίας που παίζει. Πού παίζει. Στην Bodø Glimt, την Νορβηγική. Δεν θα βγάλει μεταγραφή. Αυτό. Χέστηκε στο τάλι. Το παιδάκι που βάλε γκολ με την Αυστρία προχθές στην Νόρκεπινγκ 20 χρονών. Ναι. Σουηδία. Αυτό το μαύρο γιατί άρχισε να τον βάλει, ρο παππούς. Ο Ράσφορντ. Γιατί τον. Τον μπαίνει που τον μπαίνει.
Ναι. Γιατί είναι αποκάλυψη. Φέτος ο Φανχάλ τον βάζει. Στο 50. Είναι το μόνο καλό που κάνει ο Φανχάλ στη United. Στο 50 βάλτο. Βάλτο, δώσ' τι του πήρε στο United. Χάνεις 2-1. Στο 87. Ναι. Φρεσκαδούρα για βράκι, μαυράκι. Μπορείς στην καρέκλα την άδεια. Φτάνει, κάποιοι προπονητές είναι αυτό που λες. Δώστε χώρο στους νέους. Όχι, ρε, σε όλα τα πράγματα. Σε όλες τις δουλειές. Μπορεί να μας παρεξηγήσουν κάποιοι τώρα που ακούνε. Με συγχωρείς. Η Ολυμπιακή Αεροπορία ή η Airware, πώς τις λένε αυτές. Ναι. Που τις βγάζουν στα 50 και λες βγήκε 50. Ναι, 50 γιατί άμα τέτοιο. Πώς? Τον πυροσβέστη. Τον πυροσβέστη. Που είναι παρεξηγημένο λίγο αυτό. Γιατί λένε οι πυροσβέστες βγαίνουν νωρίς σύνταξη. Ναι, κάτι να κάνει δηλαδή. Έχει ανακλαστικά. Να είναι 60 χρονών απάνω να πούμε στη σκαλοσιά να σώσει το μωρό. Πρέπει να γυμνασμένο. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Έχει δει πουλμαντζή 70 χρονών. Και μου να παίρνει το. Δηλαδή πα στα κτέλ. Και να στείλει τη γυναίκα σου, το παιδί σου, ένα συγγενικό σου πρόσωπο στην Αθήνα με το πούλμαν. Και βλέπει να πούμε, εγώ το έχω κάνει αυτό. Ναι. Έχει, είναι από τον πουλμαντζή, το βλέπω. Είναι να πούμε ερείπιο. Oh. Θα σα πάω. Κατεβαίνω. Κατέβα κάτω όπως είσαι. Θα έχει εντύπωση επειδή λέμε για το Ιταλία Γερμανία. Αν ο Κόντε ναι. θα το παίξει και στην Τζέλση το 3-5-2. Πού? Θα το παίξει λες. Γιατί ο Κόντε είναι στην Τζέλση. Ναι. Εγώ θέλω επειδή παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και επειδή είσαι τη τακτική πολύ, σπάνιο, το έχω πει στον αέρα, σπάνια να ξέρει μπάλα κάποιο, να ξέρει ιστορία από έκτες κτλ. Να είναι και στοιχηματζή. Είναι τριπλέτα φοβερή. Η εικόνα είναι. Στο στοίχημα ή θα είσαι στοιχηματζής άμπαλος, μην πούμε ονόματα, ή θα είσαι να πούμε οπαδός και τα λοιπά. Και τα τρία στοιχεία τα έχεις εσύ. Έχει παίξει ποτέ 3-5-2 αγγλική ομάδα? 3-5-2 αγγλική ομάδα. Όχι να το γυρίσει ο Μουρίνιο. Ούτε ο Μουρίνιο έχει παίξει 3-5-2. Δεν νομίζω. Όχι. Θα είναι ο πρώτος προπονητής λοιπόν που θα παίξει 3-5-2. Ο Τεριακής, ερώτηση. Έχει παίξει ποτέ αγγλική ομάδα? Έλα. Από το 1892 μέχρι σήμερα. 3-5-2. Με Κόντε. Και σε μικρές κατηγορίες λέω και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Δεν ξέρουμε. Ιταλία-Γερμανία λοιπόν Σάββατο και Κυριακή για να κλείσουμε, για να αποχωρήσω. Γαλλία-Ισλανδία. Δεν ξέρω αν οι Γάλλοι ήταν τυχεροί που πέσαν πάνω στους Ισλανδούς. Κοίτα, οι Γάλλοι θα έχουν ένα πολύ καλό κοφτή. Τον Πογμπά, Ματουιντή. Καντέ. Τον Καντέ. Δεν παίζει. Είναι μουρημένος. Απόλυα. Μουρημένος. Στη Λέστερ. Και οι δύο μπροστά, οι δύο, ο Γκοντογμπά και ο άλλος, οι οποίοι είναι καλοί σουτέρ, δεν έχουν στοιχεία δεκαριού βέβαια, αλλά πατάνε την περιοχή και πλαισιώνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γίνονται δεύτερα center forward. Έχουν τέτοια σωματοδομή. Δεν είναι οι τριπλαδόροι αυτοί. Είναι διαβολιστές, είναι πολεμιστές, δυνατοί, σουτέρ. Κεφαλοσφαιριστές μπορούν να έρθουν, δεν έχουν αυτά τα τριπλερικά, αυτά έτσι. Τα ζογλερικά κτλ. Και κάτι τελευταίο. Τετάρτη βράδυ, ναι. Πριν τα μάτς δηλαδή, θα κάνουμε μια κουβεντούλα. Ναι, και θα κάνουμε και για το Μέση μια κουβέντα τώρα, μόλις φύγεις. Γιατί υπάρχει μεγάλο κλάμα να πούμε. Ναι. Έχει γίνει Γκάλο και... να γυρίσει πίσω. Εγώ πιστεύω η χορηγή δεν θα τον αφήσουν να μην πάει. Εγώ το μεσημέρι ήταν από τις λίγες φορές που συμφώνησα με Αλέφαντο και στο παρουσιαστικό του. Δηλαδή, ρε φίλε, αφήνεις μουσι σαν άπλητος. Ρε εσύ πλάκα κάνεις. Σαν τον Κιονάκη στον Αχόρταγο ήταν. Για γούρι το άφησε. Για γούρι, πήγε γούρι. Ύστερα μετά τα τατουάζ από πάνω μέχρι κάτω. Ας το να κάνει διακοπές, το να ηρεμήσει. Δεν ξέρω. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Μετά τον δικαιολογούνε τον Μέση. Όχι λέει δεν μεγάλωσε λέει στην Αργεντινή κτλ. Ωραία. Κοίτα για να παίξεις σε εθνική ομάδα, εθνικό επίπεδο. Έτσι όπως το βλέπω εγώ το θέμα. Ακόμα και έτσι στην παγκοσμιοποίηση η οποία έχει περιέλθει όλος ο πλανήτης να πούμε. Εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι χρειάζεται αυτό που λένε το πάθος ρε παιδί μου του εθνικιστή ρε παιδί μου. Δηλαδή η εθνική ομάδα. Κάποτε ήταν τιμή να πας στην εθνική ομάδα. Ναι, μετά λέει δεν πάω εθνική γιατί δεν παίρνω λεφτά ή γιατί πήγα 30 και επειδή έχω μεγάλο συμβόλαιο. Το βλέπεις σαν επαγγελματίας. Ο Μέση το έχει δει σαν επαγγελματίας. Το έχει δει σαν επαγγελματίας. Σου λέει δεν φουλάρω εκεί πέρα με τίποτα. Δεν με εμπνέει και να φουλάρω. Δηλαδή, δεν φτιάχνομαι να φουλάρω. Ο Αλβανός στην Εθνική Αλβανίας φτιάχνεται να φουλάρει. Ο Χιλιανός φτιαγμένος. Ευπατρίδης ποδοσφαιρικά. Ο Έλληνας, έρχομαι τώρα στους δικούς μας εδώ. Ο Έλληνας, ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχίας του τα τελευταία χρόνια ήταν ότι έβγαζε και λίγο ελαδιλίκι. Έβγαζε λίγο ελαδιλίκι. Εντάξει, έβγαζε λίγο ελαδιλίκι. Τώρα πια δεν υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Ο Μέση λοιπόν, δικαιολογημένα τον βρίζουν
η Αργεντίνη. Και εγώ είχα πει στο ράδιο το μεσημέρι ότι το προτιμάω. Αν ήμουν αμέσως, να έλεγα παιδιά, δεν θέλω να έρθω στην εθνική. Πώς τη λένε. Αργεντινής ή δεν παίζω εθνική γιατί θέλω να διαφυλάξω τα πόδια μου, την καρδιά μου, ξέρω εγώ, το σώμα μου, το είναι μου, θέλω να το διαφυλάξω, να δώσω τη μάχη μου εκεί που είμαι υποχρεωμένος, με πήρανε με πρόβλημα, δεν θα ψήλωνα, θα γινόμουν κοντός, με δώσαν φάρμακα, με φτιάξαν, με αναστήσανε και έχω υποχρεώσει να παίξω και στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, να πούμε, ήταν προτιμότερο να το πει ο Μέση. Ήτανε προτιμότερο να το πει ο Μέση. Δεν το είπε. Δεν το είπε ο Μέση. Και τον βρίζουνε. Και φυσικά ο Μέση φοβήθηκε και τα πόδια του, γιατί η χιλή το πήγε στο Αντάρτικο, στο πολύ δυνατό, και παρέσυρε και την Αργεντινή σε ένα παιχνίδι πολέμου. Ένα παιχνίδι πολέμου. Και για αυτούς που ξέρουν μπάλα και την αναλύουν με λεπτομέρειες, λένε αυτό που είπα εγώ το μεσημέρι. Ποιο? Εφόσον ανοίγει το παιχνίδι 10 εναντίον 10, ανοίγουν οι χώροι και η Χιλή έχει αραιή διάταξη στην αμυντική της, στους στόπερ της κτλ. Όφιλε και ο Μέση και ο προπονητής του να τον βάλουν δεύτερο center for. Να τον βάλουν σε ρόλο δεύτερου center for. Πάνω στα center back. Όχι στο κέντρο για να κάνει προσπέλαση τριών και τεσσάρων παιχτών, γιατί τον κλείνανε πάρα πολύ ψηλά. Έπρεπε να γίνει εκεί μια εσωτερική αλλαγή. Φταίει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και ο προπονητής της εθνικής ομάδος της Αργεντινής που δεν είδε αυτή την σημαντική για μένα λεπτομέρεια. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι γίνεται, αυτό δεν ανοίγει? Α, δούμε και τα μηνύματα σε λίγο. Θα πάρουμε και γραμμές. 2.31.090.90.90. 2-31-0-98-80-90. Λοιπόν, ρεύμα δεν έχουμε, αλλά η φαλάκρα σου λάμπει πολύ και έχουμε φως. Χρήστος Γιαννιτσά. Όντως τα ζευγάρια είναι Πολωνία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλίο, Γαλλία. Σιγά ρε φίλε, 6-33. Εμένα, δεν νομίζω. Αν θες το συζητάμε και εντός αέρα. Μίλα για τον Βρωμοκοντό που πάλι έχασε μπέναλτι και δεύτερη σερή χρονιά έχασε τρόπαιο. 29 τα παρατάει και άσε τον Ρονάλντο, τον υπερπαίκτη, να γλεντάει αλλόθρησκους, λέει ο 556. Καλημέρα. Τι, πάρουμε γραμμή? Όχι, σε λίγο. Να πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο, σε κάνα πεντάλεπτο, τρίλεπτο, και μετά θα ξηγηθούμε να πούμε κόσμο που θέλει να μιλήσει. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε του Λαζάρτη Κατραπακιά 70.000. Έχουμε τον κρατικοδία το Λεμονί να αναλύει ποδόσφαιρο χωρίς να αναλύει τίποτα με τους άλλους δυο τους κουστούμάκηδες εκεί του σοβαροφανείς στην Ερτένα. Τι να ακούσεις τώρα για μπάλα από αυτούς τους τρεις, τους χαλβάδες τώρα, αυτούς τους τρεις εκεί της Ερτένα. Τους δυο κουρούμπαγλάδες που φοβούνται να μιλήσουν και δεν ξέρουν και να μιλήσουν. Και τον Τάκη το Λεμονί που αν δεν ήταν σπουδαίος παίκτης στον Ολυμπιακό, αρκετά καλός παίκτης στον Ολυμπιακό, δεν γινόταν ποτέ το ποτόν προπονητής ο Τάκης ο Λεμονής. Δεν έχει να αναλύσει τίποτα. Δεν έχει να μας πει τίποτα. Και εγώ την ΕΡΤ την πληρώνω. Την πληρώνω και την καραπληρώνω. Και δεν γουστάρω να βλέπω αυτούς τους δυο, τους κρύους εκεί, στην Ερτένα και τον Τάκη το Λεμονή. Καλημέρα. Πάμε στις γραμμές για να προλάβουμε κανέναν πριν το διάλειμμα να πω. Έλα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Κωστή, σε είχα πάρει πριν 15 μέρες. Και σου είχα, και εντάξει δεν με θυμάσαι, αλλά σου είχα πει χαρακτηριστικά ότι η Ιταλία είναι από τις ομάδες που θα προχωρήσουν στο Euro. Ναι. Ο βασικότερος λόγος είναι αυτός που είπες και πριν, συμφωνώ απόλυτα. Έκαναν μαρκάρισμα στα 30 μέτρα στο ύψος του κέντρου. Εκεί ακριβώς που έχει η μεγάλη δύναμη η Ισπανία να αλλάζει την μπάλα, να σε παρασέρνει. Δηλαδή να είσαι στα 30 μέτρα, να σε πάει στα 50, να ανοίξουν οι γραμμές σου και να σε διαλύσει. Εκεί είσαι λοιπόν υπήρχε, εκεί μου θύμισε λίγο τον Σιμεώνε ο Κόντε στις αποστάσεις του, αλλά και στον τρόπο που κλέβει την μπάλα και φεύγει. Είχα πει χαρακτηριστικά ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να παλέψεις το ποδόσφαιρο τύπου Μπαρτσελώνα είναι να παίξεις με τον τρόπο που παίζει ο Σιμεώνε. Δηλαδή επιλέγεις ένα σημείο στο γήπεδο που θέλεις υπεραριθμία κοντά τις γραμμές σου, ναι, και ναι, 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 το κάνεις. Έτσι.
Μία παρατήρηση που έχω να πω ήταν ότι στη θέση του Καντράβα δεν θεωρώ ότι έβαλε τυχαία το Φλορέντσιο ο Κόντε. Τον έβαλε γιατί έχει πολύ καλά ανεβάσματα και κράτησε χαμηλά τον Άλμπα, που στα περισσότερα παιχνίδια έκανε τα ρήγματα από τα αριστερά, γιατί ο Χουάν Φράν είναι λίγο πιο αμυντικογενής. Ναι. Στην πίεση ψηλά που του έκανε περνώντας στο δεύτερο ημίχρονο μέσα τον Αντουρίθ. Του βγάλε προβλήματα του Χουάν Φράν. Ναι. Και τον κράτησε πίσω. Και τον κράτησε και πίσω. Ναι. Και έκανε διπλή δουλειά ο Χουάν Φράν. Ο Χουάν Φράν είναι ωραίος. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ ότι ο Χουάν Φράν είναι αμυντικογενής. Δηλαδή... Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Το λέω με την έννοια ότι ο Άλμπα είναι λίγο πιο, το μυαλό του πιο να βγει μπροστά. Α, ναι. Να, α, από αυτή την έννοια. Ότι είναι εξαιρετικός παίκτης ο Χουάν Φράν. Στην πίεση που του έκανε ο Κόντε περνώντας ο Ντελμπός και περνώντας τον Αντουρίθ μέσα, έκανε κάτι πολύ καλό ο Κόντε. Έβαλε τον Μότα, ο οποίος μπορεί να κρατήσει την μπάλα καλύτερα από τον Ντερόση. Ναι. Και πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο τον Ινζίνιε και έκανε το 4-3-3 σε 4-2 σαν ρόμπο. Ουσιαστικά πέρασε τον Ινζίνιε στη μέση και έμεινε με δύο μπροστά. Πάλι με δύο μπροστά. Πάλι με δύο μπροστά. Και επίσης πολύ καλή μαγιά του Κόντε είναι αυτός ο παίχτης ο ψηλός ο σεντερφόρ μπροστά, τον οποίον πολύ σωστά τον σημάδευαν με ψηλές παλιές, δηλαδή σε κάποια σημεία, ειδικά όταν τους έκαναν πίεση ψηλά, τους σπάγανε πολύ εύκολα έτσι το pressing. Σημάδευαν αυτόν τον παίχτη που ήταν πολύ αέρα. Ναι, και πεταγόταν άλλοι τρεις μέσα, Και πεταγόταν άλλοι τρεις. Πολύ καλό στήσιμο ο Κόντε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω. Ωραίος. Ότι τους Γερμανούς. Θα τους καταπιεί, πιθανόν. Γιατί έχουν και ένα μειονέκτημα με τον Οζίλ, ο οποίος δεν τραβάει και μένουμε δύο αμυντικά καφ. Λοιπόν. Οι Γερμανοί παίζουν. Περίμενε λίγο. Περίμενε 10 δευτερόλεπτα λίγο, μην κλείσεις. Ναι. 2-31-0, γρήγορα 90-90-90. Έχουμε και άλλα θέματα. Αν προλάβω, θα αναπτύξω. Μένει ο φίλος στη γραμμή γρήγορα να τελειώσει, να πάμε στον επόμενο φίλο. Σε ακούω, φίλε. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Συνεχίζοντας, πιστεύω ότι τους Γερμανούς θα τους καταπιούν σαν στραγάλοι. Διότι οι Γερμανοί παίζουν ένα πιο αργό τικιτάκα από τους Ισπανούς. Που ούτε και οι Ισπανοί παίζουν το τικιτάκα που έπαιζε η Μπαρτσελόνα το 8-9. Δηλαδή βλέπω αυτό το Φάμπρεγκας, όποτε τον βλέπω αυτό το παίχτη μου σηκώνει την τρίχα. Όλα τα κάνει στο ίδιο τέμπο. Μαρκάρει στο ίδιο τέμπο, πασάρει στο ίδιο τέμπο, σουτάρει στο ίδιο τέμπο. Όσο για τους Βέλγους, και αυτούς είναι ένα ερωτηματικό, διότι μέχρι στιγμής με μια ομάδα που τους έκλεισε τους χώρους που ήταν η Ιταλία, έχασαν 2-0. Δεν ξέρουμε δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει σωστό προσανατολισμό και δεν ήταν ξέφραγο απέλησα τους Ούγγρους, αν θα βρουν τους χώρους να χτυπήσουν. Έχουν όμως παίκτες για πάνω από δύο. Για να βγάλουν στους χώρους επίθεση. Ναι. Και εντάξει, με τους Σουηδούς ήταν αφελές το σύστημα με Μπέρκε. Ναι, και έβγαλε ένα χάφιο λίγο. Σωστά. Ναι, ναι. Δώσανε πολύ χώρο, ειδικά στον Αζάρ που είναι γρήγορος, του δώσανε πολλά μέτρα. Δηλαδή να τρέξει και με την μπάλα και να μην είναι. Οι γραμμές δεν ήταν κοντά. Όσο για τους φίλους μας τους Άγγλους, τύχε Γιάννη, τύχα πάντα, δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι αυτή η ομάδα, αυτός ο τύπος πρέπει να του βάλουν ένα ξυπνητήρι στον πάγκο να ξυπνάει. Άφησε στον πάγκο τον Βάρντι, αν είναι δυνατόν, τον καλύτερο παίχτη αυτή, τον καλύτερο επιθετικό της Αγγλίας. Βάζει το Ρούνεϊ σε μια θέση που γυρνάει χαμηλά να πάρει μπάλα. Ο Ρούνεϊ δεν έχει πια τα τρεξίματα που είχε πριν. Όχι μόνο αυτό. Κάποια στιγμή είχα πει εγώ ότι. Όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει και τρίτο χαφ να μαρκάρει. Ένα λόγο που φάγανε τα γκολ από τον άξονα αυτή είναι και ο Ρούνεϊ Ναούμε. Έτσι. Και είναι κρίμα γιατί έχουν δύο τρομερούς πλάγιους back, τον Walker και τον Rose, και τους οποίους δεν τους εκμεταλλεύτηκαν καθόλου. Walker. Στο κέντρο για να προλάβουν οι άνθρωποι να κάνουν overlap και να βγουν σωστά. Αυτά. Τα λέμε. Να είσαι καλά. Επόμενος κύριος, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Είδαμε την Ισπανία το 2008 και το 2012 να παίρνει 2 ευρώ, να παίρνει και το Μουντιάλ και το άξιζε. Είχε παίξει μπαλάρα. Είδαμε τη Γερμανία αργότερα, πριν 2 χρόνια, να παίρνει το Μουντιάλ και ξέραμε όλοι ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα εκείνη την εποχή και ότι το πήρε δίκαια. Είδαμε μια Ιταλία η οποία έχει γερασμένη άμυνα και μέτρια μεσοεπιθετική γραμμή, η οποία ξέρει ότι με αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει αυτό το σύστημα και της βγαίνει. Και ακούμε για την Αγγλία εδώ και πολλά χρόνια, που την Αγγλία εγώ τη συμπαθώ προσωπικά και το πρωτάθλημα, και δεν έχει κάνει τίποτα. Φαίνεται ότι είναι αδούλευτη ομάδα στην προπόνηση. Δεν έχουν δουλέψει συστήματα. Να δουν οι παίχτες τους που υπερτερούν, τι σύστημα μπορούν να παίξουν. Έχουν έναν άνθρωπο 80 χρονών στον πάγκο, ο οποίος είναι
τι να δώσει, να γυρίσει τώρα ο παίχτης ο οποίος είναι κουρασμένος και χάνει, να δει στον πάγκο και να βλέπει τον προπονητή του να κάθεται ο κλαδόν και να κοιτάζει τα αστέρια. Να κοιτάζει να πάρει τη σύνταξη, να πούμε να πάει διακοπές. Και βλέπει τον Κόντε να πούμε να κάνει λάθος πάσα ο Τζιακερίνη και να κλωτσάει τις μπάλες και να τρελαίνεται. Μ' αρέσεις. Είναι πολύ λες... απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Κόπα Αμέρικα, άκουσες, είδες. Δεν είδα, γιατί είναι βράδυ και δεν θα κάτσω τώρα να ξενυχτήσω για να δω άλλο ένα 90 λεπτό. Δεν είδες, πολύ μπάλα. Δεν είδες στο Μέση να περπατάει για άλλο ένα μάτς στην Ερυθρέα. Τι να κάνει, ρε φίλε. Τι να ασχοληθεί τώρα αυτό. Δεν του βγαίνει η ψυχή. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι για να παίξεις στην Εθνική πρέπει να έχεις ψυχή. Άμα δεν έχεις ψυχή, τι να δεις. Και θέλω να πω για αυτό τον Τερόση, τον Απατεώνα, που είναι σαν τον Κατσουράν της Ελλάδας στα γεράματά του. Το βλέπει ο Κόντε που είναι μάγκας, μπορεί να είναι όνομα, αλλά τον είδε ότι δεν μπορεί. Στο 55 τον έβγαλε. Εκεί άμα είχε το Βεράτη, το καλό αμυντικό χάρτη της Πάρσης Ζερμέν που είναι κοντό στη Καντέ, θα τους έτρωγε. Αλλά αυτός είναι τραυματίας και πήρε τον Τιάγκο Μότα που είχε στο εξάρι. Είχε στο εξάρι ένα θέμα, ναι. Ναι, έχει πρόβλημα εκεί. Έχει πρόβλημα εκεί δυστυχώς. Με τους Ιταλούς είμαι και εγώ, ελπίζω να τους φάνε τους Γερμανούς. Δεν έχει φόβητρα η Γερμανία, αλλά έχει καλή άμυνα. Χούμελς με Μπόατιν την έχουν δέσει. Έχει τον τερματοφύλακα που είναι πολύ καλός. Στο δίλημα Μαραντόνα ή Μέση, ποιο ψηφίζεις? Κοίτα να δεις. Στην εθνική του εννοείται ότι ο Μαραντόνα έκανε πολύ παραπάνω πράγματα. Δεν τον έχω δει εγώ με τα μάτια. Όχι. Άλλο λέω. Μαραντόνα ή Μέση. Πες ότι ο Μέση 30-29 είναι τώρα. Δεν έχει να μας παρουσιάσει τίποτα περισσότερο. Έλα ρε, ο Μέση ρε. Ποιος Μαραντόνα? Ο Μαραντόνα δύο χρονίες με την Νάπολη έκανε. Okay. Ο Μέση είναι τώρα 9 χρόνια, έφτασε την Μπαρτσελόνα. Okay, boy. Okay. Πήρε τρία ευρωπαϊκά. Τι άλλο να πούμε. Ωραίος να είμαι. Ωραίος έτσι να δεν είναι. Ναι. Πάμε λοιπόν, άντε, χαιρετώ. Πάμε επόμενες γραμμές. Πάμε. Καλημέρα, ναι. Έλα. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ρε. Α, ναι, μ' αρέσει λέω και το εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή. Ο αρχαιολόγος είμαι που έφυγε η Ολλανδία. Γύρισα για διακοπές. Αρχαιολόγος είσαι στην Ολλανδία για να κάνεις την αρχαιολογία. Έλα, δεν θυμάσαι ο αρχαιολόγος είμαι που είμαι Σκονταξάνθη. Όχι, ο αναρχητής είναι Σκονταξάνθη. Όχι, κανένας μεγάλο. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει άλλος φιλάθλος. Είμαστε σημαντικοί όταν εμφανιζόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πήρα να σου πω ότι χάρηκα γιατί, με την νίκη της Ισλανδίας γιατί τη στήριζα από ομάδα και όχι μόνο σαν ομάδα και για πολιτικούς λόγους. Ποιο, την Ισλανδία. Γιατί πολιτικούς λόγους? Για πολιτικούς λόγους γιατί το 2008 ήταν η πρώτη χώρα η οποία σήκωσε το ανάστημά της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τι έκανε? Τι είχε κάνει? Καταρχάς ανακάλεσε την αντιπροσωπεία της, την οποία επίσημα οριστικά την τελείωσε όλη η ιστορία το 2013. Λοιπόν, έπεσε τραπεζίτες, φυλάκισε πρωθυπουργό και ήταν η πρώτη χώρα η οποία ποινικοποίησε το οικονομικό έγκλημα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Μάλιστα. Ζητώντας, διαφυγόντα όχι κέρδη, golden boys και αρχιτραπεζίτες. Δεν το θυμάμαι το 2008. Μπορείτε να το διαβάσετε. Δεν το θυμάμαι. Έπειτα η ιστορία αυτής της χώρας έχει και τους λεγόμενους Cold Wars. Ήταν μια κουτσουλιά χώρα η οποία εναντιώθηκε στη Βρετανία βγάζοντας τα ψαροκάϊκά της να αντιμετωπίσουν τον Βρετανικό στόλο. Σχετικά με την αλληλεία η οποία υπήρχε στα βόρεια νησιά. Θα πει, γι' αυτό πάντα παρουσιαζόταν ως μια γραφική χώρα τελειωμένων Βίκινγκ, η οποία διεκδικούσε τα δικαιώματά της. Αυτό προς γνώση το τι διεκδίκησε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, τι κατόρθωσε και τι τόλμη αντίστοιχη είχε. Μάλιστα. Δεν μου λες. Λοιπόν, στο... και συνδυσάλλει στο πετυχημένο της project. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό. Κόπα Αμέρικα είδες? Ναι, είδα. Τι το περίμενα με την Αργεντινή αυτό. Τι πες? Δεν σε ακούω καθαρά γαμώτο. Το περίμενα λίγο αυτό με την Αργεντινή. Όχι γιατί αυτά που βγήκαν δεν έχει ψυχή, ο Μέση. Καταρχάς για μένα είναι. Μέση Μαραντόνα, ρε. Κάνουμε ψηφοφορία, ρε. Μέση Μαραντόνα. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Έτσι. Για μένα είναι εντελώς λάθος το ερώτημα που έγινε. Ποιος ήταν καλύτερος, Μαραντόνα ή. Γιατί? Γιατί δεν συγκρίνονται, ίδιο λοιπόν, στυλ παιχνίδι. Ως αρχαιολόγος και ιστορικός σου πω, είναι εντελώς λάθος ερώτημα να γίνεται σύγκριση σε τελείως διαφορετικές χρονικές περιόδους. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο. Ότι συγκρίνουμε τελείως ανώμια μεγέθη. Είναι σαν να πω, για παράδειγμα, ποιος ήταν πιο καλός μηχανικός, ο Αρχιμίδης ή ο εφευρέτης του Μπόιλερ, ο Μπόιλ. Δεν γίνονται αυτά. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ που υπάρχει σε κάθε περίοδο. Ο Μέση είναι καλύτερος για τώρα, ο Μαραντόνα είναι καλύτερος για τότε και ο Πελέ στην εποχή του. Είναι και άδικο αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή που λέει ο Κούδας, δεν συγκρίνονται οι παίκτες άλλων εποχών. Δεν έχω πολύ επαφή με τα αθλητικά γιατί λείπω και γιατί έχω διαβάσματα. Αλλά αν το είπε, έχει δίκιο. Αν το είπε, έχει δίκιο. Για όνομα, Κωστή. Για το χωρίς να είσαι επαγγελματίας
σώμα στο ραδιόφωνο, είναι σαν συγκρίνω στα 1950 και στα 2070. Μπορεί να αποτελέσει κάτι το οποίο. Γιατί πραγματικά. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι. Ναι, διαχρονικό. Λοιπόν, δεν σε γλύφω. Είσαι πολύ ψυχαγωγικό. Λες απόψεις που διαφωνώ ή όχι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Είσαι γίνημα στρέμμα συγκεκριμένων δεκαετιών με εμπειρίες συγκεκριμένες εποχής. Είναι δυνατόν να συγκρίνουν μια άλλη εποχή. Αυτό το ανώτερο κατώτερο με τότε για μένα αποτυχία. Άρα ούτε τους πολιτικούς μπορούμε να τους κρίνουμε σε μεγάλες προοπτικές αποστάσεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι, εγώ δεν μπορώ να κρίνω, ας πούμε, για παράδειγμα, έναν υποτιθέμενο αριστερό και σου μιλάω ως ακροαριστερός. Το Τζίπρα με τον Λένιν. Είναι γελίο. Αλλά όταν ξεπερνάει ένα μέσο όρο βαρύτητας, ναι, εκεί γίνεται σύγκριση. Ποιος είναι καλύτερος, ο Λένιν ή ο Τσίπρας? Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Να σου απαντήσω μια ερώτηση. Ναι, για πες μου. Ναι. Σύμφωνα με ποιο λαό είναι καλύτερος? Σύμφωνα με τον επαναστατημένο αγρότη και εργάτη του 17, ο οποίος έχει συνθλιβεί, ή με τον Έλληνα, ο οποίος είχε μπάκα από που την εξέφερε από το 90 στα 2014 και 2015. Τι μου συγκρίνεις? Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Τι, εγώ σου απάντησα. Ναι. Τι συγκρίνεις? Ναι. Διφάλινα με τον υπόταμο. Δηλαδή, δεν γίνεται, είναι ανώμια τα πράγματα. Μάλιστα. Θα το δεις στην εποχή του, ναι, και θα κρίνεις ανάλογα. Ναι, Καραγκιόζης, ο Τάδε και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τέλος, λοιπόν, πάλι χάρηκα για την Ισλανδία. Κάτι άλλο γρήγορα. Θα παίξω το κουπόνι, ναι, με 50 λεπτά, ναι, διότι μου χρωστάει το κράτος αποζημίωση ως αρχαιολόγο, έτσι, γιατί είναι. Τις προάλλες είχα ένα επεισόδιο που λέγανε οι αρχαιολόγοι στα προδότες για αυτά που λέτε, ξέρω εγώ κτλ. Το λέω έτσι ζωντανό στον αέρα. Να γνωρίζουν ότι περισσότεροι αρχαιολόγοι δουλεύουν χωρίς λεφτά. Γιατί? Γιατί είναι το μεράκι μας, γιατί είναι η επιστήμη μας. Ψώνιο είναι δηλαδή η αρχαιολογία? Κάθε τι, σε κάθε επαγγελματία ρωτήσεις, είναι ψώνιο. Εσύ αυτό που κάνεις είναι, το κάνεις λεφτά. Γιατί να το κάνω δηλαδή? Λες ότι αν δεν με πληρώνω θα το έκανα? Δεν ξέρω. Εγώ δεν το έκανα. Εσύ δεν το έκανες. Δηλαδή, πολλοί είμαστε τέτοιοι. Δηλαδή στην αρχαιολογία πας τζάμπα, ας πούμε, και ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, ευρήματα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Δεν πηγαίνω τζάμπα. Τουλάχιστον πληρώνουν ένα σκαπέρο και ένα τέτοιο να πάω. Αλλά ναι, το να αντιμετωπίζεις πολύ εχθρικές καταστάσεις και να κάνεις και να μελετάς πάνω σε δύσκολες συνθήκες. Στο πίσω, ναι, μέρος είναι του και λίγο ψώνιο. Στο πίσω μέρος του μυαλού σου πιστεύεις ότι θα βρεις κάτι το ανεκτήμητο και θα δοξαστείς και τα λοιπά σαν τον Ανδρόνικο και θα κοιμάσαι το βράδυ, θυμάσαι τέτοια πράγματα, σου σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι? Όχι, αυτά τα ξεπέρασα όταν ξεπέρασα και την αγάπη μου το να είμαι οπαδός. Δηλαδή περίπου στην πρώτη με δευτέρα γυμνασίου. Α, τόσο νωρίς το ξεπέρασες δηλαδή? Νομίζω ότι ένας ευφυής άνθρωπος, ναι, ή ένας φυσιολογικός άνθρωπος εκείνη την ηλικία. Τελευταία ερώτηση, γιατί έχω κι άλλο ακροάτη. Τελευταία ερώτηση. Έψιλον, είδε σήμερα Τατιάνα? Όχι, δεν βλέπω τέτοια πράγματα. Πράγματα καταρχάς δεν μπορώ να τα δω. Δεν έχω τον χρόνο να δω. Έχασες, φίλε, έχασες. 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 Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Για χαρά. Θα δείτε ξαπούμε για χαρά. Ναι. Βαρεμένος είναι, βαρεμένος. Είναι βαρεμένος, είναι τακτοποιημένος, βαρεμένος είναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Αλέξανδρος Βέλιος βγήκε σήμερα στην Τατιάνα και είπε ορθά κοφτά, εγώ ανατρίχιασα που τον είδα, είναι μεγάλος άντρας, γιατί δεύκολα δεν πάει να πατήσει το κουμπί με 6,5 χρονών παιδί και να πεις τελείωσα από τη ζωή, δύσκολο είναι. Ο γιος 20 χρονών, αυτός δεν ξέρω πόσο είναι, είναι 60, ούτε 60 δεν πρέπει να είναι, νεαρός είναι. Και λέει ευθανασία με νόμο και γίνεται γκάλο πιάνει. Εκεί την ώρα η όλη εκπομπή έχει πάει στο 50% ακροαματικότητα, θεαματικότητα, και ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι θρησκευόμενος, είναι αυτός μίζερος αυτός και τα λοιπά, δίνει στο Βέλιο 54% ναι, να φύγεις με την ένεση, να πούμε, με αξιοπρεπή θάνατο. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι ήταν κουρούμπαγλάδες εκεί πέρα, οι οποίοι λέγανε τα δικά τους, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά είδα μια ψυχραιμία το Βέλιο. Να γελάει, να χαμογελάει. Τώρα πόσο κουράγιο είχε να χαμογελάσει. Καταβεβλημένο τον είδα. Και λέει να κάνουμε νόμο. Και ο νόμος είναι και κέρδος. Και στα ταμεία είναι και λιγότερος πόνος. Και για τους συγγενείς και τα λοιπά. Ανατριχιαστικό, αν το είδατε. Αλλά θέλει πολλά κιλά γκάς. Δηλαδή πάω εγώ, σηκώνω λέει 100 κιλά πάγκο. Και εγώ πλακώνω και κάνω. Για πάλε μια ένεση εκεί, άμα είσαι καρκινοπαθή στο τελευταίο στάδιο και να πει θέλω να φύγω έτσι. Να δω τον ήλιο να σβήνει την ώρα που θα ξέρω εγώ πότε θα σβήσει ο ήλιος. Συγκινήθηκα με το Βέλιο, δεν τον πήγαινα σαν δημοσιογράφο, αλλά τρελάθηκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Το Μαραντόνα ή
πώς το λένε, μέση ισχύ, αλλά και αυτό με το Βέλιο ήταν συγκλονιστικό. Καλημέρα, ναι. Βέβαια, δεν είναι αυτοκτονία, είναι επιλογή να φύγω. Τι βλακίες είναι αυτές. Καλημέρα. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλημέρα, καλά. Δεν πειράζει. Έλα. Καλησπέρα και στον κύριο Χιλιτήρη. Εδώ είμαστε παρέα. Ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκός είμαι. Γεια σου, Αλέξανδρε Παναθηναϊκέ. Δεν παρακολούθησα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού καθόλου. Δεν πειράζει ούτε εγώ. Ναι. Έχουμε άλλα προβλήματα τώρα. Για πες μου, έχουμε προβλήματα. Καλύτερα προβλήματα. Ναι. Βλέπουμε μπάλα. Βλέπουμε ωραία πράγματα. Βλέπουμε ωραία 3-5-2. Βλέπουμε ωραία αποτελέσματα. Βλέπουμε εκπλήξεις. Τι να δούμε. Ναι. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ναι. Αφού το έργο είναι γνωστό. Το φινάλε γνωστό. Ναι. Τι σου άρεσε σήμερα στο τέτοιο. Το Ισλανδία-Αγγλία. Τι σου άρεσε, όχι τι δεν σου άρεσε. Τι μου άρεσε. Θυμάσαι που είχαμε, θα σου κάνω μια παρένθεση. Θυμάσαι που είχαμε συζητήσει πριν ξεκινήσει το Euro και λέγαμε ότι θα ήταν καλό για τον Άγγλο να βάλει πίσω από τα center four το Rooney. Ναι. Ναι. Αυτός μας άκουσε αλλά το παραξήλωσε. Ναι. Δεν υπήρχε Rooney να γυρνάει πίσω στο κέντρο να παίρνει την μπάλα και να κάνει. Μέτρησα 27 τριαντάρες μπαλιές στο δεξί μπακ. Αυτό πώς το λένε που ανέβαινε. Του πέταξε την μπάλα 24 φορές έτσι. Ο Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ. Γίναγε στο κέντρο για να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μου λες, όταν έδινε την μπάλα στην άκρη του ματιού σου, τον έβλεπες να υποστηρίζει την επίθεση η οποία ξεκινούσε από το δεξί τον αριστερό τον μπακ. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Δεν είχε το κουράγιο. Να παίξω μπας και βγει η μπάλα να την ξαναπάρει για να την ξαναμοιράσει. Ναι. Ούτε να σουτάρει είχε στο μυαλό του ούτε τίποτα. Ναι. Άμα του ερχόταν η μπάλα σε κανένα να μείνει εκεί πέρα στο περιοχή να βρεθεί λίγο πιο έξω και άμα το σουτάρει. Σούταρε ποτέ, δεν το θυμάμαι να σουτάρε. Ο Ρουνέι. Ναι. Σήμερα. Έκανε ένα-δύο σουτ. Δεν θυμάμαι να είδα. Ούτε εγώ θυμάμαι να τον είδα να σουτάρει. Το έχει τρομερά πόδια για να σουτάρει έξω από την περιοχή. Ένα λόγο που τον. Ναι. Βάρντι. Ναι. Ο Βάρντι έξω. Να μην παίζει φορ. Να μου είναι το παιχνίδι εκεί που είναι. Και να βαράει. Και έπρεπε να παίζει πρώτα απ' όλα. Και να βαράει τα φάουλ. Και να βαράει τα φάουλ αυτό το αγκούρι. Όταν παίζει με μια ομάδα σαν την Ισλανδία που ξέρει ότι θα σου δώσει τον χώρο και ξέρει ότι το παιχνίδι σου θα είναι από τι πλευρέ. Οπότε αναγκαστικά θα παίξει με γιόμε. Γίνεται να μην βάλεις δεύτερο ψηλό center forward μέσα και να μου έχεις αυτό να τον, πώς το λένε, τη City, τον... Gain, το Gain. Όχι, όχι τον Gain, ο Gain καλά έκανε και παίζει, ο άλλος, το Half, της τέτοιας, το Sterling. Α, το Sterling λες, ναι. Που είναι λες και τρέχει ένα φορτηγό με 200 σε έναν τοίχο και αυτό το βλέπεις κατά επανάληψη, να γίνεται. Αφού δεν έχει να μπουκάρει. Τι να πεις. Όσο για το Copa America... Το είδα σήμερα βασικά, το είδα σε επανάληψη. Ήταν το Sky, το έβαλε σωστά σε επανάληψη γιατί πολλοί δεν το είδαν. Ναι. Και εγώ μέχρι το 60 είδα, μετά είδα. Πονέσανε τα ποδάρια μου από τις κλωτσιές που τρώγανε. Ναι. Πολύ κλωτσιά, πολύ αντιαθλητικό το παιχνίδι. Έχει πολύ ξύλο το παιχνίδι. Πολύ εκεί. Ξύλο. Πολύ έχει άμυνες πολύ αγκονιά, πολύ μπουνιά, ναι. Πολύ εκτός φάσης. Άμα έβλεπε σε πολλές φάσεις, αλλού ήταν η μπάλα, αλλού παίζανε μπουνιά. Άρα δικαιολογεί το Μέση που φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Ναι. Σε αυτά τα παιχνίδια, ναι. Άμα δεν, τέτοιο άμα δεν μπεις μέσα να βάλεις τα ποδάρια σου, κάτσε από την αρχή έξω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και τι θα τον αφήνει ένα Χιλιανί, ίσο μέση περνά. Εκεί Ελλάδα... τα πόδια στα χέρια. Κοίταξε, ζούμε ένα σκηνικό με το Euro. Ζούμε της Αγγλίας στο Brexit. Ζούμε να πούμε το Euro χωρίς την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει το ρεπορτάζ όλων των ομάδων. Έχουμε χαλαρώσει να πούμε. Πρέπει να λίγο να ξεκουραστείς και από αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο. Ναι. Δεν είναι και ότι καλύτερο να ασχολείσαι 12 μήνες το χρόνο με το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν μου λες. Ένα διάλειμμα. Δεν μου λες. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι έβαλε ο Καρυπίδης του Άρη τα λεφτά τα 1,2 και έχουν τρελαθεί οι Αριανοί. Έχουν τρελαθεί οι Αριανοί. Τι έγινε, δηλαδή τους έχει πιάσει. Που τα βρήκε τα λεφτά τους ενδιαφέρει λες και τα πήρε από την τσέπη τους. Δηλαδή σαν να μου στεμένα να με έκλεψε το βράδυ. Φίλε, αυτός ο καθοσπρεπισμός, το ότι μείνανε οι υπάλληλοι του Μαρινόπουλου απλήρωτοι και να ψάχνουν να βρούνε εάν πλήρωσε η αδερφή του, ναι. Εάν η επιταγή ποιος την έχει οπισθογράψει. Εάν ο Νύκταρης της Νύκτας τον Τερέκη να πούμε. Αν τα έβαζε, πρέφυλε. Θα πήγανε και από την άλλη μεριά και θα λέγανε ένα σας τα λέγαμε, δεν τα βάλανε. Δεν τα έβαλε, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει, δεν είναι σαν το δικό μας που γραχώνει και κάνει και έτσι δεν ήταν και στην αρχή. Ποιος το είπε, ο κύριος Χιλιτήρης. Πώς εξηγείς αυτόν τον καθοσπρεπισμό. Στην αρχή με το Σαββίδι τα ίδια γινόντουσαν. Πώς εξηγείς αυτόν τον καθοσπρεπισμό. Έτσι είμαστε.
Μα έτσι είμαστε. Γενικά έτσι δεν είμαστε. Σαν να είναι, όταν κάνει κάποιο κάτι. Του αντιπάλου καλό, την ομάδα. Να βρούμε το από πίσω. Ότι κάτι είναι βρώμικο. Του αντιπάλου την ομάδα. Του αντιπάλου την ομάδα. Που έγινε βρωμιά και πώς έγινε το σκηνικό και πώς τα βρήκε τα χρήματα. Περίμενε. Αν ο ΠΑΟΚ, το λέω. Γιατί το συζήτησα και με τον. Βρεθήκαμε με τον Τζόρνταν και το συζητήσαμε στο Hardball. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έβγαινε πρώτο στα playoff και έβγαινε ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, δεν θα ήταν βρώμικα τα playoff. Μάλιστα. Ε? Δεν ξέρω. Έτσι σου λέω εγώ τώρα ένα ερώτημα. Δεν θα ήταν. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι θα βγαίνανε εδώ πέρα και θα λέγανε, τα λέγαμε ότι θα το σφάξουν τον ΠΑΟΚ η διαιτησία και τα λοιπά και ο... Ναι. Και δε, για να μην βγει πρώτος και θέλουν πρώτο το Παναθηναϊκό για να πάρουν τα λεφτά ο Μαρινάκης και την πρώτη την Άκη γιατί τα έχει κανονίσει με το Μελισανίδη και το κύπελο ένας, το πρωτάθλημα ο άλλος. Δεν με λες, με Βέλιο είσαι ή χωρίς, όχι του Ηρακλή, τον άλλον. Δεν το παρακολούθησα να σου πω την αλήθεια τώρα που το είπες. Είναι τρομερό, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, μου είπαν οι γιατροί τρεις μήνες, τέσσερις και εγώ λέει θέλω να πεθάνω αξιοπρεπής. Δεν θέλω να λιώσω, να κάνω, να ράνω, δεν χουστάρω λέει έτσι. Και επειδή στην Ελλάδα λέει, δεν γίνεται να πούμε και τα λοιπά, εγώ φεύγω. Ω φίλε είμαι υπέρ του. Αφού έχει το κουράγιο να το κάνει. Αυτό το πράγμα και το ψυχή, φίλε. Με τον εαυτό του και βγαίνει αυτό το τέτοιο, ρε φίλε, αυτός ξέρει περισσότερο από όλους. Φίλε, ψυχή μεγάλη, μεγάλη ψυχή πρέπει να έχει. Οποιαδήποτε απόφαση και να παίρνει δηλαδή. Από τη στιγμή που ξέρει ότι το τέλος του είναι τότε. Και για ποιο λόγο δεν ξέρω, δεν μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει για να σου πω από αυτά που άκουσα από σένα τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν γιατί έχω να είμαστε και εδώ Βαλκάνοι, ρε φίλε. Για ποιο λόγο να μην έχουμε μια αξιοπρεπή αυτή. Εμένα ο πατέρας μου είχε πει όταν ήταν 45 χρονών στα ντουζένια του, να πούμε εγώ 15, μου λέει κολόπεδο, άμα δεις λέει μετά από 20 χρόνια, 15, 30, πήγε 30. Ναι, ότι εγώ δεν αυτό και τα λοιπά. Θα μου βγάλει την πρίζα. Και πήγα εγώ τώρα εντωμεταξύ να βγάλω την πρίζα. Και πέσανε εκεί αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα, μα αφού είπε λέω να βγάλουμε την πρίζα. Λέει, μα δεν γίνεται, δεν έχει. Έτσι έγινε με τον πατέρα σου, δεν ήξερα, τώρα το ακούω. Ναι, ήθελε, αυτός έψαχνε όπλο. Ο δικός μου πατέρας έψαχνε ένα όπλο. Γιατί σου λέει, δεν γουστάρω, εγώ ήμουν παιδαράς. Πλακωνόμουν, έκανα, ήμουν αθλητής, ξέρω εγώ κτλ. Δεν κάνουμε τώρα, κοιτάω το ταβάνι, πότε απεθάνω, αφού δεν έχω ελπίδα, ας πούμε κτλ. Και αυτό θέλει μεγάλη ψυχή. Του κρύβανε το όπλο και τέτοια. Δηλαδή, λες ρε γαμώτο, τώρα θα μου πεις, δεν μου πας, πρέπει να έχεις ψυχή να, και να τραβήξεις και εσύ τον καλώδιο, ας πούμε, εκεί την ώρα. Και λέω ρε το Βέλιο, μπράβο ρε παιδάρα, μπράβο. Δηλαδή, μπράβο να, δηλαδή, και τους είπε και διάφορα και ποιος είναι ο καλός Θεός, λέει, εμένα που να με αφήσει να λιώσω, λέει, και να κάνω, λέει, το δω αύριο, και να υποφέρω, το λέει, κτλ. Βγήκανε κάτι θεούσες εκεί, κάτι αυτό, από τη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, ένας παπάς εκεί, τι ήταν, λέει, η θρησκεία. Ράσε με, εγώ είμαι, λέει, για μένα, λέει, σένα τη νοιάζει, τη δικιά σου ζωή, λέει, θα πάρω. Πω, ρε φίλε, σηκώθηκε η τρίχα μου. Και να κάνει αυτό το ρεπορτάζ με την κρυόκολη εκείνη την ανέραστη τη γυναίκα. Εγώ που είπες ότι είπε αυτή την. Αυτή την Παταθιάνα, πριν δεν το περίμενα να το πεις, Παταθιάνα, αλλά μάλλον το θέμα ήταν. Φίλε, αυτό το ρεπορτάζ πρέπει να το βγάλει ένας δημοσιογράφος ή ένας παραγωγός που να έχει ψυχή, ρε. Το βγάλε αυτή η κρύα, ρε, έχει την τύχη. Να το βγάλει αυτή η κρύα η γυναίκα, η ανέραστη Τατιάνα Στεφανίδου, ρε. Ανέραστη, ρε. Αχ, τι να πω, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω λέξεις και εκφράσεις οι οποίες θα. Δηλαδή, έχεις ρε έναν άνθρωπο που λέει φεύγω, ρε, και τα λοιπά. Και μια ιστή και. Ένα λέει και δεν είμαστε και φίλοι, λέει, να σε ρωτήσω, λέει. Τι δεν είστε φίλοι, ρε, τον έχεις δίπλα. Σου κάνει αυτή τη συγκλονιστική. Σου δίνει πάσα να κάνεις ρεπορταζάρα. Και μου κάθεσαι σαν την κοκότα να πούμε εκεί πέρα και δεν μιλάς, μωρή. Πού να ξέρει από αυτά να είναι. Τι να ξέρει, ρε, η κρύα, ρε, έχει παντρευτεί και τον άλλο, τον κρύο, τον Ευαγγελάτο. Μια κρυάδα να πούμε. Απαπαπαπαπαπαπα. Να σου πω τώρα, τελευταίο για να μιλήσουν και άλλοι για την κανάμε εκπομπή. Πες, ναι. Εσύ με ποιον είσαι, Μαραντόνα ή Μέση. Με το Μέση είμαι. Ναι. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες γενικά. Ούτε ο Ρονάλντο μου αρέσει. Αυτοί οι παίχτες δηλαδή με τα πολλά τα τέτοια. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Πάολο Μαλντίνι. Α, σ' αρέσουν άλλους φίλοι αυτοί... παίχτες, ναι. Ναι. Ο Ζέντορφ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πιο εργάτες μέσα στο τέτοιο. Κατάλαβες. Όχι τόσο του τακατάκα, το τρίπλα, το η διαφήμιση και όλα αυτά. Ναι, όλοι χρειάζονται στο ποδόσφαιρο. Όλοι χρειάζονται. Απλά σου λέω από το τέτοιο μου. Εγώ είχα, δεν ξέρω. Επειδή ήμουν και μίλα, χρειάζεται μικρός, και το ποδόσφαιρο μας χρειάζεται. Χρειάζονται και αυτοί. Ναι. Όχι, χρειάζονται και αυτοί. Χρειάζεται να υπάρχουν παίκτες με ειδικό πρόσωπο. Δηλαδή, θέλω τον Μπακ, τον Αγριάντρα, τον Μηταρά, τον Αφταρά,
το που φτύνει τον αλυταρά, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Θέλω τον άλλον, τον σοβαρό, τον τερματοφύλακα, τον εγκεφαλικό. Θέλω τον αλήτη, τον τερματοφύλακα. Που πέφτει στα πόδια, βρίζει, κάνει τη σκυλομούρη. Θέλω το βαρύ, το σέντερφορ, ο οποίο δεν ακουμπεί την μπάλα 90 λεπτά, θα γίνουν δύο σέντρε και θα κάνει δύο γκολ. Θέλω τον τριπλαδόρο των αυτών, τον τζακπίνι κτλ. Ναι, 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 ναι. Αλλά που τα άμα χάνει, τα δεν τα βάζει. Ναι. Όλα αυτά μέσα σε μια ομάδα. Αυτά πρέπει να παντρέψει. Τώρα βλέπει Ρωσία. 11 γαϊδούρια μέχρι εκεί. 11 μπράβοι. Γιατί τώρα, δηλαδή, άμα δεν έχει τον τζακπίνι των αυτών, θέλει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στι 11 μέσα, του ξεχωριστού, του ειδικών αποστολών, του ξέρω εγώ, τι ιδιαίτερε προσωπικότητε και όχι αυτή τη μονοκοπιάρε, αυτή τη μονοκοπανιά να πούμε, κατάλαβε. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, για χαρά. Θα μιλήσουμε να βρεθούμε κιόλα. Εγώ βρέθηκα με τον Τζόρνταν, να ξέρει. Ναι, ναι, το ταγάρι, το ξέρω. Έγινε, χαρά. Μπράβο στου Ισλανδού για τη δύναμη και το πάθο που έδειξαν. Ο 521. Το Μέση το συγκρίνουμε με τον Μαραντόνα. Το Ραπτόπουλο με ποιον θα το συγκρίνουμε, λέει ο Χρήστο από τα Γιάννητσα, με ποιον γουστάρετε. Κώστα Μαραντόνα ψυχάρα, αλλά ποτέ δεν θα καταφέρει να γκρεμίσει αμυντικό πρωταθλήτρια κόσμου χωρίς να τον ακουμπήσει όπως ο Μέση τον Μπόατεκ. Λέει ο Τάγκης. Καλημέρα. Καλημέρα Κωστέ, εγώ είμαι. Καλημέρα φίλε, εσύ είσαι. Ναι. Καλημέρα. Μάνο με λένε και παίρνω από Ιταλία. Γεια σου ρε Μάνο. Σε πήρα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για αυτό που λέτε τώρα για την, για την ευθανασία. Φίλε, αν έβλεπε την εκπομπή, εγώ είχα ένα κενό, δηλαδή βγήκα τέσσερις από το στούντιο, μίλησα στο Art FM με ένα δεκατέταρτο και μετά 4,5 με 6 είχα ένα κενό. Μέχρι που άρχιζε δηλαδή το τηλεάστη. Κάθισα εδώ και λέω τι να δω, πήγα εκεί, είδα κάτι ζάπινγκ, κάτι Earth Calling Mine, κάτι τηλεμάρκετινγκ και πέφτω στην Τατιάνα. Την Τατιάνα. Εγώ δεν τη γουστάρω γιατί τη θεωρώ συνόπ και κρύα. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να τη βλέπω. Τη συγχαίρομαι, δεν μπορώ να τη βλέπω. Ούτε τον Ευαγγελάτο, τους αντιπαθώ και τους δύο. Και πέφτω όμως απάνω στο Βέλιο. Τον Αλέξανδρο το Βέλιο. Ο οποίος, να πούμε, έχει πάθει αυτή τη ζημιά στην υγεία του. Του είπαν οι γιατροί τέλος. Και λέει, όχι, εγώ δεν θέλω να πεθάνω έτσι σχέδιο. Να τυραννίσω γυναίκα, παιδιά, ιστορίες και να χάσω την αξιοπρέπειά μου. Φανταστικός, με απόψεις, πολύ μορφωμένος. Πολύ διαβασμένος, πολύ κατερτισμένος. Ωραία. Ναι, ναι. Ήρθε σε κόντρα λοιπόν, κτλ. Ναι. Είμαι υπέρ του 100%. Ναι, θα σου πω λοιπόν. Εγώ το θαύμασα, επειδή εμείς περνιόμαστε για μάγκες, τρίχες, κατσαρές, εγώ το θαύμασα για το αντριλίκι του φίλε. Λέει όχι. Για το ψυχικό σθένος. Δεν είναι εύκολο φίλε τώρα αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, και το κάνει φίλε, μισό λεπτό, και το λέει που είναι όρθιος, δεν έχει ξαπλώσει. Το λέει που είναι όρθιος το παλικάρι. Άμπραβο. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με. Σήμερα το μεσημέρι ήταν και η μοναδική φορά που δεν άκουσα την εκπομπή σας. Γιατί συνήθως τι κάνω, όταν έχουμε διάλειμμα εμείς εδώ πέρα στο νοσοκομείο, έχουμε από τη μία μέχρι τις 3 και πηγαίνουμε εκείνη την ώρα. Τι και κάνεις στο νοσοκομείο? Τρώμε. Δερματολόγος είμαι. Δερματολόγος. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Και εκείνη την ώρα, μία με τρεις δηλαδή εδώ Ιταλία, ακούω την εκπομπή σας. Ναι. Από το κινητό. Και κάποια φορά στέλνω και μήνυμα στον κύριο Κόκκινο. Λοιπόν, σήμερα ήρθαν κάτι καθηγητές από αιματολογία και μας ποια πόλη είσαι, ποια πόλη? Είμαι στο Μιλάνο. Μιλάνο, ωραίος, ναι. Λοιπόν, μας έκανε ένα μάθημα σχετικά με τους μάρτυρες του Ιαχωβά, ναι, που δεν μπορούν να κάνουν μετάγγιση αυτή. Α, έχω ένα κολλητό εγώ, τον Γιώργο, ναι. Από επανομή, από παιδιά είμαστε φίλοι. Και ναι, μου λέει, ξέρεις, άμα δεν θα πάρω, λέει, αίμα. Λέω, και τι θα πάρεις? Θα πάρω, λέει, με λέει, υποκατάστατο. Δηλαδή, λέω, δεν πεθάνεις. Ναι. Δηλαδή, τώρα, άμα μας πλακώσουν. Ήμουν τον πιάκι. Τώρα, μ' αρθεί ένα φορτηγό, λέω, και μας δώσει μια. Α, μπράβο, ναι, και μας πάνε για μέσα. Τι να τον πει στον άλλον? Με βάζεις αίμα, λέει, ναι. Λέω, εντάξει, δικό σου αίμα, με βάζεις. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί είσαι με δεμένα τα χέρια ένας γιατρός, γιατί δεν ξέρεις πραγματικά τι να κάνεις εκείνη την περίπτωση πάνω. Δηλαδή, στάσου, για να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλήσαμε για. Πώς θα τον καταλάβεις, ρε γιατρέ, συγγνώμη τώρα που επεμβαίνω. Μπορείς, δηλαδή, υπάρχουν και. Έρχεται ένα τάβλα, να πούμε, από ατύχημα. Αυτό. Ωραία. Το βάζεις μέσα και βλέπεις ότι θέλει μετάγγιση αίματος. Τι αν τον πεις, δεν σε βάζω. Έρχονται οι γονείς και λένε, δεν πρόκειται να πάρει αίμα. Εσύ τι κάνεις εκείνη την περίπτωση? Στα τέτοια μου ας ψοφήσει. Δικό σου πρόβλημα είναι. Δικό σου πρόβλημα είναι, κύριε μου. Εγώ είμαι γιατρός, έχω εκπαιδευτεί, έχω σπουδάσει.
Εάν το αν ας πούμε μου φέρουν το ασθενή, εγώ πρέπει να βάλω την μπουκάλα. Μεγάλο... Τι? Είναι μεγάλο τον πρόβλημα. Παίρνεις... Είναι... Όχι, ρε, όχι, ρε, μην έχει τέτοια. Πρόβλημα. Τον παίρνει λοιπόν τον Ιεράχοβα. Άκουμε, τον παίρνει τον Ιεράχοβα, τον τραβά στο γραφείο, του λε έλα εδώ. Ναι, τράβα εδώ μια υπογραφή. Ο κάτω υπογεγραμμένο, ξέρω εγώ, Ραπτόπουλο Ιεράχοβα, ο οποίο λέει το παιδί μου να μην βάλει αίμα. Βάλε μια υπογραφή πάντα στο αστυνομικό τμήμα Βουλοκαίρι. Μα ψοφή, τι με νοιάζει, με ένα δικό μου παιδί είναι, δικό σου είναι. Έτσι θα τον έλεγα. Εσύ τι κάνει, λοιπόν, δηλαδή. Εσύ με συγχωρεί. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Άμα ναι, με συγχωρεί, μαλάκα αυτό. Εσύ δηλαδή θα πα να βάλει. Δηλαδή τι να κάνει, τι, να μπλέξει. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ξέρει, θα κάνει. Εγώ στο λέω σαν Ραπτόπουλο, σαν μεγαλύτερο. Σαν πατέρα σου, σαν μεγάλο σου αδερφό. Το χαρτί υπογραφή να έχει το πισινό σου καλυμμένο. Δεν θες θέμα, μάλιστα, μην μου το λες τα λόγια. Θα μου το γράψει. Πάνε εκεί, πάρτο στα τα συνημμένα και αστυνομία, βολίδα, επικύρωση και άμη βάλει αίμα. Έχει ψυχιά τον κάνει. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ του είπα εκείνη τη στιγμή, γύρισα. Άντε, μπράβο. Όσοι ανέτα εκεί. Και τον κοινό του λέω, εγώ έδωσα όρκο στον Ιπποκράτη. Ούτε Θεό, ξέρω πιστεύω. Εντάξει, τι σε νοιάζει ο Ιπποκράτη, άμα βρεθεί με τον μπερδεμένο. Δηλαδή εκείνη την ώρα τραβά μια. Να καλύψει τα νότα σου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, και εκεί πάνω που θέλω να σου πω γι' αυτό για την ευθανασία, και εκεί πέρα πάνω το γυρίσαμε από αυτό το πρόβλημα στην ευθανασία. Ποιος. Και ήταν κάποιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι και μας έλεγαν ότι είναι κάτι παρόμοιο, γιατί και ένας άνθρωπος γιατρέ, στο τελικό στάδιο... Γιατρέ, μείνε 10 δευτερόλεπτα, γιατί εδώ με, με τις διαφημίσεις, μείνε λίγο, γιατί με τον Γιάννη μου λέει βολίδα να πάμε στο... Δώσε χαιρετίσματα στο Γιάννη, μιλάγαμε με μηνύματα. Απλά ήμουν στις εφημερίδες τότε και του μίλαγα συνέχεια του Γιάννη του Χιλιτίδη. Μείνε λίγο στη γραμμή, μην κλείσεις, γιατί με ενδιαφέρει η άποψή σου. Μην κλείσεις, ναι. Πάνω, έλα, σ' ακούω. Έλα, Κωστή μου. Λοιπόν. Εγώ που είμαι άνθρωπος, φίλε, άκουσε να δεις. Εγώ είχα βγάλει στην οροδόχο κίστη μου ένα θύλωμα. Αυτό κατά 95% αυτά είναι καρκινογόνα, αλλά μπορεί να μην πεθάνεις από αυτά. Εγώ του είπα του γιατρού, ας πούμε, δεν ήταν κάτι κακό για μένα, ευτυχώς. Του λέω, πες μου τη χειρότερη εκδοχή, Νίκο. Μου λέει, μα τη χειρότερη εκδοχή. Ποια είναι αυτή. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Σ' ακούω τώρα. Ποια είναι η χειρότερη εκδοχή. Την καλύτερη δεν θέλω να την ακούσω. Σ' ακούω. Οπότε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ σε αυτό πάνω στο θέμα, δηλαδή εκεί που το πήγανε στην ευθανασία. Ναι. Μίλησαν και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι και είπαν ότι στο τελικό στάδιο ένας άνθρωπος, πέρα από την φυσική κατάπτωση που μπορεί να έχει, έχει και την ψυχική. Την οποία εσύ, ας πούμε, όταν είσαι απ' έξω δεν μπορείς να την καταλάβεις. Όχι, άμα έχεις αρρωστήσει, το καταλαβαίνεις. Ναι. Γι' αυτό να ξέρεις κιόλας ότι στο τελικό στάδιο, ας πούμε, αυτοί που πέρα από την θεραπεία που μπορεί να κάνει ένας καρκινοπαθής, έχουν μεγάλη υποστήριξη από ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Ναι. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις κατά πόσον, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος που μίλησε, που τον είδες εσύ να είναι στα πόδια του, να είναι μια χαρά. Μπορεί να ήταν και ευδιάθετος. Δεν μπορείς να καταλάβεις σε εκείνη τη στιγμή τι περνάει αυτός ο άνθρωπος και τι μπορεί να έχει προκληθεί στο ψυχικό του κόσμου. Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Και μπορεί να είναι και ασθενής πέρα από το οικολογικό και σε άλλο. Ξέρεις ρε, τι γίνεται. Προς Θεού, δεν μιλάω για το ψυχικό. Ξέρεις ρε, τι γίνεται. Ο άνθρωπος αντέχει πολύ πόνο. Αντέχουμε πολλά πράγματα. Αλλά όταν σου πούνε όμως ότι ξέρεις δεν έχεις ελπίδα, είναι σαν την Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ αντέχω να μείνω πινάλα σε ένα χρόνο, ενάμιση. Να δουλέψω να μην πληρωθώ. Να κάνω τη μάχη μου. Να μπω στο παιχνίδι. Ναι. Αρκεί να ξέρω ότι αυτή η κολοχώρα έχει ελπίδα για κάτι καλύτερο για μένα και για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Εάν μου πεις εσύ ότι ναι, ρε, υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα. Πολέμησε το, θα το πολεμήσω. Έτσι λοιπόν είναι και ο άνθρωπος, ο οποίος λέει, ναι, αντέχω στον πόνο. Ναι, αντέχω στην άρκωση. Ναι, αντέχω. Αντέχω. Εκείνο που δεν αντέχω είναι να μου πεις, ξέρεις, δεν έχεις ελπίδα. Αυτό δεν αντέχεις. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό. Πάντως... Δηλαδή, αν μου πεις, θα πονέσεις, θα κάνεις, θα ράνεις, αλλά έχεις 20% πιθανότητες να επιβιώσεις, έχεις ψυχικά αποθέματα, σε πληροφορώ και αν δεν έχεις, τα παίρνεις. Αυτό λέω εγώ. Στους κουρουμπαγλά τους ψυχολόγους της πλάκας περισσότερους. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά. Θέλω λίγο να διαφοροποιηθώ λίγο εγώ, γιατί αυτή τη στιγμή μου μιλάς και για ένα άτομο το οποίο πήγε, ας πούμε, στην τηλεόραση, ενώ ξέρει ότι, ας πούμε, έχει ακόμα 3 μήνες μπροστά του. Ναι. Και είπε αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αυτός τα είπε, γιατί είναι μορφωμένος άνθρωπος, ναι. Διαβασμένος άνθρωπος,
Εγώ διαφωνώ σε πολλά που έχει πει πάντα το παρελθόν και έχω κλείσει και την τηλεόραση στο Alter που έβγαινε. Άλλο αυτό όμως. Είναι πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Αυτός θέλει να δείξει και στον υπόλοιπο κόσμο ότι, παιδιά, κοιτάξτε, δείτε, υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Γιατί ρωτάς εμένα που ήξερα ότι ο πατέρας μου δεν θα ζήσει και τον έβλεπα, γιατί να μην τον κάνω μια ευθανασία, δηλαδή αφού θα πεθάνει σε 40 μέρες, για να οικονομήσω Λιακουνάκος να πουλάει, να πούμε, τα πυρομαχικά, να πούμε. Δεν το κατάλαβα. Πήγε καλό ταμείο, επειδή θα πουλήσει το φάρμακο άλλος, ξέρω εγώ. Γιατί, τι ελπίδα, με συγχώρεις, τι ελπίδα είχε δηλαδή. Και κράτα τον και κάτον, ρε τράβα τα καλώδια. Ναι. Επειδή 2 ώρες λέγαμε αυτό το πράγμα και δεν καταλήξαμε πουθενά. Γι' αυτό σε πήρα βασικά να σου πω. Ότι για 2 ώρες συζητάγαμε για αυτό το θέμα και μιλάμε για επιστήμονες, εντάξει, που ήρθαν και μας μιλάγανε και δεν καταλήξανε πουθενά. Άκου τώρα, γιατρέ, αυτό και τέλος. Έχω ένα παιδί φίλο στο Κιλκής, έχει ρούχα, μαγαζί. Μου στέλνει μήνυμα. Και μου λέει, κάτι παρόμοιο είχε γίνει και στο Κιλκής με παιδάκι σε χειρουργείο. Έλεγαν όχι οι γονείς, επειδή ήταν, λέει, μουσουλμάνοι, πρόσφυγες. Οκ, είπε ο γιατρός, αλλά επειδή, λέει, θα πέθανε το μωρό, το έβαλα στη ζούλα και έζησε το παιδί. Φαντάσου, δηλαδή, πόσο λακαμάς μπορεί να είναι ο άλλος με τη θρησκεία, να πούμε, και με τα αυτά. Γι' αυτό τις μισώ τις θρησκείες όλες. Τις μισώ, δεν τις γουστάρω. Κωστή, θα σου πω κάτι για να τελειώσουμε. Λοιπόν. Έκανα να έπεσε. Πέθανε ο Μπατ Σπένσερ, δεν ξέρω αν το μάθατε. Πέθανε, μου το είπε ο Γιάννης εχθές. Ναι, ναι, πέθανε ο Μπατ Σπένσερ, το λέγανε τώρα που άκουγα στις ειδήσεις. Και κάτι για το ποδοσφαιρικό. Βγήκε ο Κόντε και δήλωσε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, γιατί η Ιταλία πλέον δεν έπαιξε κατενάτσο και κινηθήκαμε σε διαφορετικά. Γιατρέ, έκλεισες. Άμα χρειαστούμε καμία δουλειά. Ναι, έγινε. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ακούω συνέχεια και ξέρω ότι έρχεσαι και στη Βόρεια Εύβοια και έχουμε εκεί πέρα εξοχικό. Πού, σε ποιο μέρος έχεις? Στον Άι Γιώργη. Α, στον Άι Γιώργη. Εγώ στον πύργο καθόμουν. Στον πύργο, ωραία, ωραία. Ναι, τα λέμε. Να σε καλά, για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπω φέτος. Δεν είδα τη μεγάλη κίνηση ακόμα, φίλε. Όντως έπαιξε η Μάντσεστερ την πρώτη χρονιά του Φανκάλ 3-5-2. Σωστό, η μαρμίτα έγινε χθες. Απλά έπεσε το σήμα 3 παρατέταρτο γιατί δεν είχαμε καλό σήμα. 2 παρατέταρτο. Αντί να φύγουμε 2-2 και 5-2 και 10, φύγαμε 2 παρατέταρτο. Δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε τους φίλους μας, με τους οποίους θα συναντηθούμε στο Αστογιούρο, που αν άμα μείνει, άμα δεν μείνει, θα πάμε στον Πόντος ή κάπου αλλού σε κάποιο άλλο. Τέλος πάντων, θα μείνει η μαρμίτα SI. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς τον. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Βασικά πήρα για το Μέση κι εγώ. Ναι. Ποια είναι η άποψη? Θα σου πω, είδα το τελικό, θα σου πω την άποψή μου. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε και ο Κούδας, ότι δεν επιδέχεται σύγκριση των ποδοσφαιριστών που παίξαν σε διαφορετική χρονολογική. Ναι. Γιατί έπρεπε να βάλουμε τώρα το Μαραντόνα στη μηχανή του χρόνου και να τον φέρουμε εδώ, ή να πάμε το Μέση στην εποχή του Μαραντόνα. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Και οι δύο ήταν τεράστια ποδοσφαιρικά ταλέντα. Λείπει ο κύριος ο Γρανάζης να φέρει τη μηχανή του χρόνου. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, ναι, ακριβώς. Ναι. Απλά ξέρεις τι γίνεται με το Μέση, τι γίνεται. Είναι τεράστιο ποδοσφαιρικό ταλέντο για την εποχή που ζούμε. Απλά στερείται. Μπορώ να το πω, δηλαδή, πώς θα το πω, δεν είναι ηγέτης. Απλά η Μασία δεν βγάζει ηγέτες για μένα προσωπικά. Η Μασία βγάζει το τίκι-τάκα και το ομαδικό πνεύμα. Δεν βγάζει δηλαδή συνέστημα στον ποδοσφαιριστή. Μπράβο, το βγάζει, μπράβο, δηλαδή, άνευρη, το βγάζει άχρωμο, αυτό θες να πεις. Ναι. Μπράβο, άχρωμο, άνευρο, ναι, και άνευρο. Ας πούμε για παράδειγμα... Δηλαδή το βγάζει Δανδουλάκη Κάτια, Μπεάτα Σιμακοπούλου, Κάτια Δανδουλάκη, μπράβο, και Ευαγγελάτος. Αυτό, άχρωμος, δεν δικαιολογείται. Βούγιας. Για μένα, να σου πω, Κώστα, ας πούμε για μένα, ο Μαραντόνα όταν έχασε τον τελικό από τη Γερμανία του 90 που δώσαν στη Γερμανία Μουσαντένιο πέναλτι, ο Μαραντόνα ήταν από τους διακριθέντες, άσχετα αν έχασε η Αργεντινή. Ποιο, για ποιο τώρα παιδί. Που έχασε στον παγκόσμιο κύπελο, δεν μιλάμε, το 90, πριν 2 χρόνια. Το 90. Το 90. Δεν ακούμπησε την μπάλα με τον Κοϊκοετσέα, τον τερματοφύλακα. Μα ο ήρωας, ο ήρωας ήταν ο Κοϊκοετσέα και τον μορφόπεδο τερματοφύλακα. Το θυμάσαι τον Κοϊκοετσέα. Πάρε παράδειγμα το Μέση στο παγκόσμιο με τη Γερμανία στη Βραζιλία. Ήταν ο χειρότερος παίκτης. 5,3 χιλιόμετρα έκανε σε όλο το παιχνίδι, περπατούσε. Ορίστε, εγώ τα κάνω τα 5 χιλιόμετρα σε πιο λίγο χρόνο.
Όχι, λέω 5,3 έκανε σε όλο το παιχνίδι όταν βγάλανε τις αποστάσεις. Ναι. Περπατούσε σε όλο το παιχνίδι. Μπορείς. Που ήταν το μάτς της ζωής του, υποτίθεται. Ναι. Γιατί με την Μπαρτσελόνα τα έχει πάρει όλα. Με την Εθνική δεν έχει κάνει τίποτα. Όχι, δεν έχει κάνει τίποτα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε. Απλά είναι σημαντικό. Ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει στον ψυχισμό του Μέση. Ο Μέση έχει συναισθήματα για την Μπαρτσελόνα. Ποτέ δεν θα φύγει για άλλη ομάδα. Μπράβο. Γιατί μπράβο. Σαν παιδάκι, γιατί οι παραστάσεις όταν είμαστε παιδιά μένουνε. Είδε έναν πατέρα να τον φτιάχνουνε οικονομικά, είδανε μια μάνα να τη βρίσκουν δουλειά οικονομικά, είδε τον εαυτό του ποιος θα έμενε κοντός και δεν θα, ότι τον φτιάξανε και τα λοιπά και τον κάνανε τον πρώτο παίκτη του κόσμου. Όχι ότι δεν το άξιζε, αλλά τον βοηθήσανε. Και όλα τα συναισθήματα του κόσμου έχει μέσα του ο Μέση. Για την Μπαρτσελόνα και την Τασία, πώς την λένε, τη Μασία. Και εγώ πιστεύω, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω δεν ότι του μένει χώρος για συνέστημα. Ναι. Δεν διδάσκει αλητεία στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εννοώ όχι αλητεία, καταλαβαίνεις. Την αλητεία που έχουν οι Ιταλοί να σου πάρουν το αποτέλεσμα, που να σου παίξουν έξυπνα. Δηλαδή, ας πούμε, η Μασία έχει να παίξει το ποδόσφαιρο κατακτητικό, να κλείσω τον άλλο στα καρέ. Όπως παίζει η Εθνική Ισπανίας, όχι σήμερα, γενικά, όπως έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν έχει άλλους τρόπους. Αυτό λες. Άμα μπλοκαριστεί δηλαδή αυτός ο τρόπος, ναι, βρεθεί ένα αντίδοτο, δεν μπορεί να πάει από τον παράπλευρο δρόμο. Αυτό λες. Μπράβο, μπράβο. Και να πω και κάτι άλλο, ας πούμε, που με τέτοιο, αν ο Μέση, ας πούμε, αποφάσιζε κάποια στιγμή πιο παλιά η Μπαρτσελόνα να τον πουλήσει σε κάποιο άλλο μεγάλο κλαμπ, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ήταν ο Μέση της Μπαρτσελόνα. Θα ήταν ο Μέση της Αργεντινής. Θα ήταν ο παιχταράς ο μεγάλος, αλλά δεν θα ήταν αυτό που βλέπουμε στην Μπαρτσελόνα. Κατανοητό. Λόγω Μασίας και αυτό πάλι. Μάλιστα, κατανοητό. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ κάτι να πούμε. Υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βασικά, είδα ένα στόπερ στην Ιρλανδία που αποκλείστηκε, γιατί είναι δύο οι Ιρλανδίες. Είναι η Βόρεια και η άλλη. Εγώ είδα τον Κροατών, εκείνο το στόπερ της Δυναμό Κιέβου. Αυτό, ναι, τον, πολύ ωραίο. Αυτό τον Ξανθό. Δεν τον πουλάνε αυτόν. Ναι. Μιλάμε στόπερ να μπορεί να τον. Δεν τον πουλάει. Τώρα η Δυναμό θα θέλει 3-4 εκατομμύρια για να στο. Αλλά είδα ένα στόπερ στην Ιρλανδία που αποκλείστηκε με το νούμερο 12. Δεν θυμάμαι πώς το λέω στο όνομα. Μιλάμε με την μπάλα χαμηλά και ψηλά. Φοβερός. Έσβησε τον επιθετικό της Γαλλίας. Πώς το λένε, μωρέ, τον ψηλό της Γαλλίας. Το Ζιρού μπροστά. Αυτός με το 12 ήταν της Ιρλανδίας. Μιλάμε. Να πάω να τον πάρω πάω καυτόν. Τέτοιο στόπερ θέλει ο ΠΑΟΚ. Στόπερ, τέτοιον, να τον πάρει. Αυτός, σου λέω, με την μπάλα χαμηλά φοβερός. Και όχι μόνο χαμηλά, και ψηλά. 1,90 και να είναι και με την μπάλα καλός κάτω. Μάλιστα. Ωραίο. Έγινε. Λοιπόν, χαιρετώ. Θέλει λεφτά αυτός για να έρθει. Και μετά να κάνουμε λεφθανασία. Όχι, δεν διαβάζει το μήνυμα αυτό. Δικαίωμά του, αλλά πολλοί έχουν ζήσει ενώ ήταν κλινικά νεκροί. Άλλο αυτό, ρε, και άλλο να σου στερήσει την ελπίδα να επιβιώσεις. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Όταν τελειώσεις και πεις τέλος, να μην περιμένεις κάτω από το σεντόνι να σου έρθει. Αυτό θέλει ο Βέλιος να κάνει, ο άνθρωπος. Και είναι δικαίωμα του κάθε ενός να το κάνει. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις στην Ελλάδα, όπως δεν μπορείς να τον κάψεις τον άλλο. Να πας στη Βουλγαρία, να πούμε. Καλημέρα. Γεια σου, Ραπ. Γεια σου, φίλε. Φοιτητής, στην Καυτή Λάρισα είμαι. Λαρισαίος φοιτητής, εδώ είσαι. Θεσσαλονικιός είμαι, αλλά σπουδάζω Λάρισα. Α, σπουδάζει Λάρισα, έλα. Ναι, δεν παλεύει τη ζέστη και σ' ακούμε λίγο το βράδυ τώρα για να κοιμηθούμε. Δεν παλεύει τη ζέστη, φίλε, όχι. Δεν παλεύεται. Κοίτα, για το θέμα της Αθανασίας τώρα δεν θα ήθελα να μιλήσω, αλλά θα μας πάρει ώρα. Το θέμα είναι μην κάνει ο Βέλιος από την Ηρακλή Αθανασία τώρα που θα πάει την Νότια. Ποδοσφαιρική εννοείς, ναι. Κοίταξε, ο Βέλιος από μέσα του, άσε τι λέει απ' έξω του. Σου πω εγώ τι λέει από μέσα του. Ξέρεις τι λέει από μέσα του ο Βέλιος. Μπορεί να με δώσει Νότια στον Ολυμπιακό Ενιάρη, να παίξω βασικός με το Φορτούνι από πίσω, δύο εξτρέμ, να πάρουν και ένα-δυο χαφ πιο γλίγορα, αμυντικά χαφ και ένα στόπερ, να πάω στην Ευρώπη να δοκιμάσω τώρα στην Νότια. Θα παίζει, να πούμε, Β' Εθνική. Κατάλαβες. Από μέσα του παρακαλάει αυτός να πάει στον Ολυμπιακό Δανικός. Και θα μπει και του Ηρακλή, το παιδιά, εγώ. Τι να κάνω, εγώ είπα, θα πάω στο εξωτερικό. Πήγαμε εδώ σαν δανεικό, τι να κάνω, να πούμε. Θα έχει και το άλλο. Συμφωνώ, ράψα αυτό που λες. Εγώ αν ήμουν Βέλιος και πίστευα, ξέρω εγώ, στον Άγιο Ραφαήλ, στον Εφραίμ, στον Χριστό, οπουδήποτε, θα προσευχόμουν να με κάνουν, να με πάω και να με δώσουν δανεικό. Ισχύει, ναι, και να έχει και προβολή να παίξει και στην Εθνική, έτσι. Σου λέω εγώ τι θα παρακαλούσα. Από ό,τι όμως μαθαίνω, και ο Βέλιος απ' έξω,
ψιλογουστάρι να έρθει στον Ολυμπιακό δανεικός. Και να μπει τη θύρα 10, παιδιά, εγώ με την καλή μου την καρδιά έβγαλα με το σαν δανεικό. Και από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αυτό είναι έτοιμο να γίνει. Επειδή εγώ μιλάω με Αθήνα κάθε μέρα. Να ξέρεις. Πριν τον προπονητή αυτόν που ήρθε τώρα, ο προηγούμενος προπονητής, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού μου έλεγε αδύνατον. Σήμερα μου λέει πολύ πιθανόν. Άρα αυξάνουν τις πιθανότητες. Ναι, λέει να παίξω απ' έξω, δώσ' το κυριολογό Σανίδηση, ναι, αυτό και τα λοιπά, προχώρατο. Λέω έτσι έχω μάθει, ναι, διασταυρώνουμε τις πληροφορίες μας, ναι, μπράβο, ναι, τα λοιπά. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα για το EuroRap να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Πες μου λίγο κάποιους παίκτες που έχεις ξεχωρίσει, έτσι πολύ συγκεκριμένους, και μια ομάδα να μου δώσεις που πιστεύεις ότι θα πάει καλά. Κοίτα. Έχω ξεχωρίσει από ομάδες το Βέλγιο. Ναι. Έχω ξεχωρίσει τον Αζάρ. Είναι πολύ φορμαρισμένος. Έχω ξεχωρίσει από στόπερ τον Μπόαντεκ της Γερμανίας. Είναι ο MVP της Γερμανίας ο Μπόαντεκ. Συμφωνώ μαζί σου. Με πολλά τρεξίματα, με πολλές κλεψιές, πρώτες πάσες, χάφ έχει γίνει, σούτ έχει κάνει, έχει βάλει γκολ, ξανά γκολ. Έχω ξεχωρίσει. Έχω ξεχωρίσει τον Κουρτουά σαν τερματοφύλακα. Τον Κουρτουά. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτόν. Μετά, από την Πορτογαλία δεν έχω ξεχωρίσει κανέναν. Ούτε εγώ. Έχω ξεχωρίσει μια μετριότητα. Η Ιταλία την έχω ξεχωρίσει τακτικώς. Σαν τακτική. Σωστό. Σαν τακτική. Το ότι δεν έχει το μεγάλο... Κοίταξε, τι σημαίνει τώρα. Περιμένουμε όλοι τώρα να σηκώσει την Πορτογαλία αυτός εδώ ηθοποιός, να πούμε ο Ρονάλντο. Ωραία. Δύσκολο. Από την Ιταλία δεν περιμένουμε να σηκώσει κάποιος την ομάδα ψηλά. Από τη Γερμανία δεν περιμένουμε να σηκώσει ο Μιούλε, ο Γκόμες, ο Ντράξερ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο οι Γερμανοί που τα περισσότερα γκολ και τις περισσότερες φάσεις τις κάνανε μέσω αμυντική. Έχει πλεονέκτημα σε αυτό. Είναι ευκαιρία. Ναι. Η Ιταλία μια ομάδα με τρία center back μέσα στη μεγάλη περιοχή όταν αμήνεται, που δεν έχουμε δει μια ομάδα να αφήσει τα εξτρέμα ανοιχτά, ας πούμε, για να τους ανοίξει, να τραβήξει τα δύο. Κοίταξε, center back. Το 3-5-2 για να παιχτεί σωστά, όπως το παίζει η Ιταλία, πρέπει να έχεις τρεις center back να ξέρουν μπάλα, να είναι σωματικά προσόντα και να είναι και γρήγοροι. Σπάνια συναντάς τέτοια χημεία. Επίσης, δεν έχουμε δει μια ομάδα να κρατήσει τα εξτρέμ ανοιχτά και να τους ανοίξει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η Ιταλία, αν σταθεί σοβαρά, μπορεί να πάει μέσα στον τελικό για να το πάρει κιόλας. Καταρχήν, όταν αμήνεται η Ιταλία, τραβιέται ο ένας ο κεντρικός χαφ, το εξάρι της, ρε παιδί μου. Εντάξει, το εξάρι της. Ο Ντερόσι τραβιέται περισσότερο σε παράλληλες κινήσεις. Αν πες την μπάλα από του Τσελίνη, πάει κλείνει στον Τσελίνη. Ναι. Να κλείνει από τον άλλον, κλείνει τον άλλον. Θέλω είναι να σου πολύ πω. Σημαντικά. Βέβαια, μα συγκεκριμένες κινήσεις. Όταν θα πάει η μπάλα από εκεί, εσύ κλείνει εκεί. Πήραμε την μπάλα, πέφτει εδώ η μπάλα πρώτη. Δηλαδή δεν είναι τυχαία κουτούρου παίζουνε. Δεν έχουμε δει άλλη ομάδα έτσι τόσο συγκεντρωμένη αμυντικά. Ακόμα και η Γερμανία έχει πολλά και να πίσω, έτσι. Ναι. Πιστεύω στην Ιταλία αγορά. Αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω. Αν σταθεί τυχερή, ίσως να το πάρει. Η Ιταλία. Ναι. Η Ιταλία, αν σταθεί άτυχη, δεν θα το πάρει. Κακώς το λες έτσι. Σωστό. Αν σταθεί άτυχη, δεν θα το πάρει. Εφόσον βγήκε έξω η Ισπανία, μια μεσοεπιθετική ομάδα η οποία μπορούσε να επιτεθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Χαμηλά, ψηλά, με πάθετη πάσα. Ψηλά όχι τόσο. Σωστό. Έμεινε μια Γαλλία λόγω εντοπιότητας και μια Γερμανία. Εγώ και το Βέλγιο, εγώ πιστεύω θα περάσει τον Πορτογάλο. Θα είναι η έπαιξη. Ναι. Το λάθος της Ισπανίας ήταν ότι πήγε να επιτεθεί από τον άξονα σε μια γεμάτη άμυνα με τρία center back. Βέβαια. Δεν επιτέθηκε με σέντρες λίγο από τα πλάγια. Και τρία χαβ στα 5 μέτρα, στα 8 μέτρα απόσταση. Ακριβώς. Να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μια που λέτε για Μαραντόνα και Μέση, έτσι και μεγάλους παίκτες. Ποια είναι η άποψή σου για τον ποδοσφαιριστή Ζιντάν?
ο Ζιντάν ήταν, δεν είχε την τέχνη ούτε του Μαραντόνα ούτε του Μέση. Ο Μαραντόνα και ο Μέση δεν είχαν τα σωματικά προσόντα του Ζιντάν. Ναι. Θα ήθελα να ήταν συμπαίκτες ο Ζιντάν με έναν από τους Μαραντόνα ή Μέση, θα βλέπαμε τρομερά πράγματα. Ναι. Δηλαδή θα έπαιρνε ο ένας στοιχεία από τον άλλο που λείπανε. Κατάλαβες. Συμφωνώ. Ήταν με τον Ρονάλντο συμπαίκτης τη Ρεάλ που είναι μια... το ένας με έναν. Ναι. Και κάνανε θαύματα εκεί. Ύστερα ο Ζιντάν ήταν και ψηλός. Είχε και τα χτυπήματα της μπάλας. Έκοβε και καλύτερα από ό,τι κόβουνα. Είχε άλλα στοιχεία, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Είχε. Εντάξει. Δεν έχει δηλαδή το στυλ αυτό. Συγκρίνουν τον Μαραντόνα με τον Μέση, γιατί είναι και οι δύο κοντοί, και οι δύο τεχνίτες, και οι δύο στον κλειστό χώρο. Μοιάζουν αγωνιστικά. Μοιάζουν ποδοσφαιρικά. Ναι. Ναι. Γι' αυτό γίνεται. Εγώ ήθελα να τον κρίνεις λίγο για να, έτσι, να γίνει λίγο συζήτηση. Τέλος πάντων, μην καθυστερώ άλλες τις γραμμές για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ξέρω το Μαραντόνα και ο Πελέ ήταν δεκάρια, καθαρά δεκάρια. Ο Μέση ξεκίνησε από δεκάρι, πήγε έξω δεξιά, παίζει δεύτερο φορ, παίζει μόνος φορ. Έχει παίξει θέσεις. Μόνο αριστερό εξτρέμ δεν τον έχουμε δει. Τον Μέση. Και φυσικά δεν τον είδαμε σε 4-3-3 χαφ. Δεκάρι όμως 4-2-3-1, φορ και δεξιά να κλείνει με το ανάποδο. Αν και νομίζω ότι παγκοσμίως ο Ρομπέν το κάνει καλύτερα από όλους. Δεξιά να παίζει και να κλείνει και να σουτάρει και να κάνει. Ο Ρομπέν της Μπάγερ, για μένα. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλα. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη κύριε Ραπτόπουλα. Καλημέρα στον κύριο Χιλιδίδη. Καλημέρα σας κύριε. Αριστερό εξτρέμ έχει παίξει ο Μέση κύριε Ραπτόπουλε. Λίγα μάτς. Στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ναι. Μπαρτσελώνα. Ναι. Σαν αλλαγή. Ναι. Γιατί έτυχε ένας φίλος μου να τον έχει δει σε ηλικία 19 ετών. Το νομίζω προπονητής πρέπει να ήταν ο Ράικαρτ στην Μπαρτσελώνα. Κάνεις ένα λάθος εδώ όμως αγαπητέ μου. Συγκρίνει στο Μαραντόνα που τραυματίστηκε, που επανήλθε από σοβαρό τραυματισμό ο Γκοϊκοτσέα, που ο Μέση δεν το είχε αυτό. Συγκρίνει Μαραντόνα με Μέση, που ένας μεγάλος... Ο πρωταγωνιστής της Αργεντινής ήταν ο Γκοϊκοτσέα, αυτό λέγω. Όχι, τραυματισμός όταν έπαιζε στην Μπαρσελόνα, στα πρώτα του βήματα ο Μαραντόνα στην Ευρώπη, τον τραυμάτισε ο Χασάπης του Μπιλμπάου, ο Γκοϊκοτσέα, ο Ισπανός. Πρόσεξε. Και ναι. Μετά πήρε μεταγραφή. Εγώ δεν μιλάω για τον τερματοφύλακα τον Γκοϊκοτσέα. Τερματοφύλακας ήταν το 90. Το 90. Γιατί είχε πιάσει τα πέναλτι, ναι. Και είχε τραυματιστεί ο Πουβλίδο. Είχε ένα χαρακτηριστικό στυλ, μια τεχνική ο Γκοϊκοτσέα, την οποία είχε μιμηθεί ένας τερματοφύλακας σε αθηναϊκή ομάδα και έχει πιάσει πολλά πέναλτι. Ποιος ήταν αυτός? Σε αθηναϊκή ομάδα μετά το 90. Ναι, την τεχνική του Γκοϊκοτσέα την μιμήθηκε ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας και έχει πιάσει. Εγώ έχω δει σε μάτς που ήμουν εγώ τρία πέναλτι να πιάνει μπροστά στα μάτια μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα, για βοήθησε με λίγο. Ο Κουρκούνας του Ιωνικού. Ο Θωμάς Κουρκούνας. Μιλάς για τη μεγάλη ομάδα του προπονητή του Κανελάκη. Όχι του Δημήτρη, του Νίκου. Ναι, του μεγάλου, ναι. Τα Κανελάκια. Κάθε χρόνο γινόταν τα Κανελάκια. Ο τοπιό. Τα Κανελάκια, τα Κανελάκια, τα Κανελάκια, ναι. Τα Κανελάκια, κύριε Ραπτόπουλε μου. Μεγάλος προπονητής, ο μεγαλομέτωχος πρόεδρος Έφορας. Και πες μου ποιον Έφορα είχε τότε, βρε, ο Ιωνικός. Τον Κυριάκο Αδάμη. Όχι, τον Αδάμη. Τον Αδάμη. Τον Αδάμη με την κοιλιά, βρε, και τη σαγιονάρα, την πλαστικιά και τον ήχη στο ψόφαλσο. Τον Κυριάκο Αδάμη, ο οποίος είχε ιδιοκτήτης καφενείου. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, πάση περιπτώσει. Εσύ μπερδεύεις αυτόν με ένα μπράβο της νύχτας, γενικό αρχηγό, πώς το λέγανε, που τον είχε πλακώσει στο ξύλο ως 300. Και αφού τον έκανε μπαούλο ως 300, έλεγε ο άλλος θα βγάλω τα πιστόλια, του είχε σπάσει τα δόντια. Ρε, ποια πιστόλια, άντρας είσαι εσύ, παπάς με τα πιστόλια. Πλακωθήκατε στο ξύλο, πώς το λέγανε, ρε γαμότο. Πλακωθήκανε Πανιόνιος Ιωνικός, δεν θυμάμαι. Στον Πανιόνιο έπαιζε ο 300, Πεδαράς ο 300, Αλβανός. Τον τραβάει ένα βρωμόξυλο να πούμε, του σπάει τα δόντια.
Και μετά άλλο να πάρω το πιστόλι. Ρε, τι πιστόλι, ρε, άντρα εσύ. Με το πιστόλι. Ξέρεις μια χρονιά ποιος ήταν σε εκείνο το μάτς, ήταν ιωνικός προοδευτική, ήταν νομίζω. Και έπρεπε να ξεκινήσει το μάτς, ρε παιδί μου, μισή ώρα καθυστέρηση. Γιατί έπρεπε να ξέρουμε και τα άλλα τα αποτελέσματα. Άλλο μάτς, είναι γνωστά αυτά. Ναι. Και νομίζω ήταν ο πατέρας ο Σπανός, ήταν νομίζω τότε. Στον Ιωνικό, ναι. Στον Ιωνικό, ναι. Τι σοφιστήκανε. Επειδή ήταν ξερό το γήπεδο. Ναι. Στείλανε φορτηγό ποτιστήρα για να ποτίσει το γήπεδο. Ναι. Και έμεινε από κάψε μα στη μέση του γηπέδου. Και μέχρι που να το βγάλουν, καθυστέρησε ένα ημίχρονο το παιχνίδι να ξεκινήσει. Ξεκινήσαν τα άλλα τα μάτς. Ξέρανε το αποτέλεσμα μετά τα παιδιά. Τελείωσε και το παιχνίδι. Ναι. Κάπως έτσι γινότανε. Δεν μου λες, κύριε Ραπτοπούλε μου, τι θα γίνει. Παίρνουμε κάποια μηνύματα εδώ με τον κύριο Σάβα. Τα έλεγε και ο κύριος Νίκος σήμερα το πρωί. Είστε τόσο απελπισμένοι σε αυτή την πόλη. Εσύ μου στείλες το μήνυμα ότι σας σήμερα έφυγε ο Σπύρος Καλογύρου. 28 Ιουνίου έφυγε ο Σπύρος ναι, Καλογύρου. 27. Ναι, αφού λες. Τι ο Κωνσταντάρας έφυγε το 85, 28 Ιουνίου. Ναι. Όχι, 27, γιατί ξεκινάς την εκπομπή 27. Και ναι, αλλά. Όχι, 28 την ξεκινάω. Έχει γύρει η μέρα από την άλλη μεριά. Εντάξει ρε παιδί μου, ένα λεπτό πριν. Ναι. Γράψε ένα μικρό λάθος. Δηλαδή τώρα άμα θα σε πω εγώ, γιατί έχεις εκπομπή σήμερα το πρωί και έλεγες για το Μουντιάλ του 78 που το πήρε η Αργεντινή και αδικήθηκε η Ολλανδία. Ψέματα. Πες μου ρε, δυο παίκτες από την Εθνική Ολλανδία που παίξαν στην Ελλάδα μετά. Δυο παίκτες της Εθνικής Ολλανδίας. Ναι, από εκείνο το ρόστερ. Πες μου δυο παίκτες από την Εθνική Ολλανδία που παίξαν στην Ελλάδα. Ο Κέρκοφ ήταν ο ένας. Σωστός. Στον Απόλλων Αθηνών. Ναι, ο άλλος ποιος ήταν που τον έκανε, ο παίκτης του Απόλλων Αθηνών τον έκανε χαμηλό τάκνη στο λαιμό. Και του κόψει την αναπνοή. Ο Παπαγεωργίου ο Φαμπιάτος ήταν. Πού το έκανε το. Το Τσούλα Λίνκ. Ο Τσούλα Λίνκ. Στον Παναθηναϊκό ήταν. Ναι. Ο Τσούλα Λίνκ. Πες μου, Παπαγεωργίου. Εδώ τώρα σε τεστάρω. Πες μου και έναν άλλον μουντιαλικό παίκτη που έπαιξε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Από εκείνο το Μουντιάλ. Το Google, και το Ευρωπαίος. Το Google, ρε. Είσαι μεγάλη γάτα. Τον τερματοφύλακα, ρε, με το μουστάκι που του κόψανε το χέρι σε εργατικό ατύχημα, ρε. Ναι, μετά κόπηκε το χέρι σε εργατικό πρέπει ατύχημα. Πρέπει να πέθανε ο Google, ρε. Πέθανε, λες. Έφυγε ο Google από τη ζωή. Δεν το ξέρω αυτό. Ωραίο τέρμα ήταν. Βέβαια. Τερματοφυλακάρα. Ωραίος. Ήταν αναπληρωματικός του Τομασέφσκι τότε. Έτσι, του Τομασέφσκι ήταν ο Google. Και ξέρεις, ο προπονητής της Εθνικής Πολωνίας τότε. Δεν πήγε Πολωνία, πήγε Νορβηγία, πήρε πολιτικό άσυλο και ήρθε Πας Γιάννενα. Ναι. Ο Σαγόνιας. Ναι, με τον Γκόρσκι, βοηθός του Γκόρσκι ήταν, μου φαίνεται. Βοηθός του Γκόρσκι, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Καλός προπονητής, ο Γκούμοχ, βέβαια, προπονητάρα. Και εδώ όμως τώρα θέλω να σε πιάσω. Πιάσε. Στην ομάδα της καρδιάς σου, ποιος Γάλλος ήταν τότε στο ρόστερ της Εθνικής Γαλλίας. Στην ΑΕΚ. Όχι, βρε. Προπονητής μετέπειτα πέρασε και από Θεσσαλονίκη, βρε. Που είχε ωραία γυναίκα. Ναι, βρε. Πώς το λέγανε, ρε. Μισελ. Ο Μισελ, ρε. Μα. Και ποιος άλλος πέρασε από το Δαθυνοστεφανωμένο και ήταν στην Εθνική και άλλος προπονητής πέρασε από εκείνο το Μουντιάλ, Κουρτιάρα. Ναι, Κουρτιάρα. Και ο Περσίδης ήταν στο ρόστερ της Εθνικής Αυστρίας. Ναι, ο Περσίδης. Ο συγχωρεμένος. Πέθανε κι αυτός. Γιατί είπες για το Σερτάκι Λεμόνι τώρα και δεν μπορούμε να αναφέρουμε αυτό το μεγάλο το προπονητή. Ξέρεις τι είχε δηλώσει αυτό σε ένα μάτς που είχε χάσει από την ομάδα της καρδιάς σου, ε? Το χορτάρι ήταν ψηλό, ναι. Ότι δεν ήταν το χόρτο κουρεμένο. Πολύ φελός είναι, ρε. Δεν μου λες, κύριε Ραπτόπουλε μου, Κωσάκι μου, μην τρέπεις να σου λέω πάντα Κωσάκι. Έτσι. Είναι έτσι όπως τα λέει ο κόσμος σε ποδοσφαιρικά στέκια. Δηλαδή δεν θα ακούσουμε άλλη φορά, γιατί με είπαν κάτι Μπάτλερ. Που τους είχε ο Νιόνιος ο Ψωμιάδης στην Εψημή. Ναι. Τώρα δεν τους είχε Μπάλτερ κάποτε και δεν ξέρεις, αυτοί πήγανε με το δικό σου το σχεδοδήμο τότε. Βασίλης. Με τον κύριο Βασίλη μάλιστα. Μαντάρα που τα έκανες Βασίλη. Ναι. Τι λαχείο του θα του στείλεις Βασίλη εσύ. Τι διαμάντι μου στείλες Βασίλη. Ναι, τι διαμάντι. Δηλαδή, δεν μου λες βρε ανιχνευτή ταλέντων γκουρού της Σύντρικας. Εγώ, ναι. Είσαι γκουρού της Σύντρικας, δεν είσαι. Μπορούσα να γίνω μάνατζερ εγώ και ο Παρασίδης. Ανακαλύπτουμε ταλέντα, ναι.
Ναι, ανακάλυψε πολλά ταλέντα, αλλά εδώ οι φήμες από Θεσσαλονίκη λένε άλλα πράγματα. Ότι τι. Ότι τάχα μου. Τι. Ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί υπάρχουν και πολλοί απελπισμένοι. Γι' αυτό με έλεγε ο κύριος Σάββας να σε ρωτήσω, επειδή θέλει να κάνει και ένα δωμάτιο απελπισμένων. Ναι. Με τι χρώματα να το βάψει. Κίτρινα. Με κίτρινα. Ναι. Θα έχει επιτυχία. Και μπλε. Δηλαδή το κίτρινο θα έχει επιτυχία. Πω. Σίγουρα. Φίλε, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Έτσι και ο Καρυπίδης έχει βάλει το 1,2. Και πού πάει... θα βρει και αυτός, κύριε, αυτό δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν με απασχολεί. Του τα έδωσε η αδελφή του, τα έβαλε, τα πήρε από τον Νίκταρη, τα πήρε από τον Δον Κορλεόνε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Ναι. Εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί έτσι και πάει ο Καρυπίδης και ορθοποδήσει ο Άρης. Τι ναι. Μπούκα έχει να φάει για να του φάνε τον Άρη τζάμπα. Εκεί. Τι διαμάντι μου στη Βασίλη. Κατάλαβες, εγώ ξέροντας το καριολίκι του Άρη, περιμένω. Αυτός είναι τσάκαλος. Ο, πώς το λένε, ο Καρυπίδης. Από εδώ, από εκεί θα τη βρει, θα τη βρει. Εγώ, ναι. Αχ, ο Νίκταρης, όχι ο Μπαούλος, όχι ο Μπαουλοντίβανος. Θα βρει τρόπο, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, αλλά και έτσι, έτσι, ρε φίλε. Έτσι, ρε φίλε. Και βγει ο Άρης στην επιφάνεια. Τότε θα έρθουν οι Αριανάρχες και θα τον πούν τον Καρυπίδη. Του κάνουν ένα πραξικόπημα. Που δρόμο, ρε, που θα με τον λέτε Άρη. Λέτε να έρθει και ο πρώην και το μάλιστο. Θα είναι ελκυστικός ο Άρης. Θα είναι ελκυστικός. Λέτε να έρθει και ο πρώην και τον Άσος από τα κοσμοπολίτικα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω το DNA του Άρη. Από εκεί και πέρα ούτε καν με ενδιαφέρει. Ποιος έβαλε τα λεφτά, αν έχουν να πληρωθούν από το Μαρινόπουλο 6 μήνες, συμπάσχω. Μάλλον δεν συμπάσχω. Λυπούμε, αλλά δεν συμπάσχω. Δεν μου λέτε όμως τώρα που είπατε για την ομάδα της καρδιάς σας, γιατί ξέρετε το DNA. Σε εκείνο το μάτς, στην Αλφα Εθνική, λεβαδιακός με την ομάδα της καρδιάς σας, το 1-3, πώς έγινε 4-3. Τον Κομπότη ρωτά, εμένα μην με ρωτάς. Ο κύριος Κομπότης είναι ένας αξιοσέβαστος παράγοντας που με ενήχε και με δόντια κρατάει στην Αλφα Εθνική. Νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι έχουν να προσφέρουν πολλά στο στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό βεβαίως. Νομίζω είναι παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους παράγοντες που τα έχουν εγκαταλείψει. Σαν μια άλλη ομάδα που είναι της αρεσκίας σας και έχετε, που έχει συζητικές συνοικίες. Mm. Έτσι. Γιατί δεν ήταν ομάδα της αρεσκίας, κύριε Ρεπτόπουλο. Ποιος? Ο αγροτικός αστήρ, κύριε Ρεμπόλ. Πότε? Γιατί τα λέτε, μέχρι... Μα καταρχήν, έχετε δει ομάδα που να έχει στο δυτικό συμβολίο της μια τέτοια υπέροχη, εθέρια ύπαρξη, το ξανθό με το κοντό μαλλί, το καρέ. Τι με νοιάζει εμένα το ξανθό με το κοντό μαλλί, εγώ ξέρω ότι ούτε... Τι θέλετε να πείτε. Ούτε τους Σιλουάν, πώς τη λένε, δεν τους ξεπλένει αυτούς εκεί. Άσε με τώρα, ρε. Και πού είσαι, επειδή συγκρίνεις... Για τους μπαλαδόφους τους Ευρωπαίους, γιατί ξεκρίνεις η Γερμανία, η Ιταλία. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. 1970 προκρίνεται η Ιταλία, αποκλείει τη Γερμανία. Πάνε 15 δευτερόλεπτα, κόψε λίγο να βάλει η διαφήμιση. Ναι, ο Ντελιβεράς έχει μεγάλα νέα! Ψήνεσαι για τον πιο διάσημο γύρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα ο Πρασάς αποκλειστικά στο deliveras.gr. Μπες και παράγγειλε! Πεινάς! Ντελιβεράς! Βασίλη, συνέχισε. Λοιπόν, επειδή συγκρίνουμε, έχουμε το επόμενο μάτς, το μεγαλύτερο μάτς που πιστεύω ότι είναι, όλη την εβδομάδα θα απασχολήσει, είναι η Ιταλία-Γερμανία. Λοιπόν, κατά παράδοση η προϊστορία αναφέρει ότι... Το γιδάκο είναι... πλάκο, ευχαριστώ ξενοκράτη. Το γιδάκο πλάκο σε 300, Μπαούλο τον έκανε στο ξύλο. Το γιδάκο. Τον έκανε κάτι μπουνίδια και το όπλο να... Τι όπλο ρε, πλακωθήκατε άντρας μάντρα, πάρεις το όπλο ρε καραγκιόζι. Μην είναι δυνατόν. Αυτό είναι. Τι γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ ξενοκράτη. Το 1970, ναι. Η ιστορία λέει ότι το 70 αποκλεί η Ιταλία τη Γερμανία. Ναι. Το 82 τους τρελαίνει στον τελικό. Τον τελικό 3-1 με τον Πετσί. 3-1. Ναι. Έτσι το 2006 τους αποκλείει στη χώρα τους μέσα. Πάλι, ναι. Με μία όμως, με μία διαφορά. Να ακούσω. Όλες εκείνες τις περιπτώσεις η Γερμανία δεν ερχόταν ποτέ από πρωταθλήτρια Ευρώπης. Από πρωταθλήτρια κόσμου. Ήτανε πάντα δεύτερο πρωταθλήτρια. Mm. Πάντα ήταν η χαμένη. Λοιπόν, έχουμε ένα ντεβαντάζ εδώ ότι είναι πρωταθλητές Ευρώπης και ότι αυτή η ομάδα της Γερμανίας έχει ένα προπονητή που τον έχει 12 χρόνια στον πάγκο του. Καιρός να τον αλλάξει λοιπόν. Λοιπόν, θα πρέπει να κατακτήσει και αυτό.
Καιρός να το αλλάξει. Υπάρχει, ναι, υπάρχει μια εθνική που αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι αμυντικοί, ο τερματοφύλακας, οι αμυντικοί, δηλαδή το 80% του ρόστερ είναι παιδιά που έχουν ξεκινήσει να παίζουν από τους under 19 μαζί. Αυτά είναι τα ατού. Και το μεγαλύτερο ατού της Γερμανίας αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι υπερόπτες, ότι είναι πρωταθλητές κόσμου και ότι είναι επιθαρχημένοι ποδοσφαιρικά. Έκλεισες. Αυτό είναι... Θα λέμε. Την καλυμα... Και ο μεγαλύτερος αφού συγκρίνεις, Γιώχαν Κρόιφ, φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να περάσει το κινητό του ξενοκράτη. Βαρδάκης. Ο Μαραντόνα δεν είχε καμία προστασία. Τι προστασία, τι, δηλαδή τι προστάτες ήταν, δηλαδή δεν το κατάλαβα, ρε Βαρδάκη, ρε Δήμο. Ο Γκοϊκοετσέα τον άφησε 6 μήνες εκτός. Ναι, εγώ μίλησα για τον τερματοφύλακα τον Γκοϊκοετσέα, και είναι το μορφόπεδο που έγινε τα πέναλτι. Και τον μιμήθηκε ο Κουρκούνας και έπιασε απίστευτα πέναλτι. Και σε Β' και σε Α' εθνική. Δεξιά, κέντρο, ξανά δεξιά. Είχε πιάσει ένα του, όχι του Νόλι, Καλαμαριά Ιωνικός. Του Τζέκου είχε πιάσει, δεν θυμάμαι. Πού, όπου μια. Ναι. Παύλος Δαρδανελίων, του Πιώτης. Φαντάσου να έτρωγε αυτό το γκολ που έφαγε ο Χαρτ, ένας Έλληνας τερματάς, π.χ. Γλύκος Βελίδης. Χαιρετίσματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κωστή. Τα φιλιά μου και τη φιλία μου, φίλε. Πάμε τελευταίος για σήμερα, ναι. Καλημέρα κύριε Αυτόπουλε. Έλα ρε γιατρέ, σε περίμενα σήμερα. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Σε περίμενα να βγεις. Θα μιλήσουμε. Α, εντάξει, πότε λοιπόν θα έχουμε κενό. Δεν θα έχει μάτς. Στο κενό απάνω θα έρθεις. Να το κανονίσουμε. Να σε δω από κοντά. Λοιπόν, ναι. Δύο θεματάκια δε, αφού είμαι και τελευταίος. Δεν θα το κρατήσω πολύ για να πας και εσύ πέτσι. Πρώτα, ποδοσφαιρικά, θαυμάσαμε σήμερα τη Μεγάλη Ιταλία. Έτσι. Έχω δηλώσει και την μπροστά σου ότι είμαι φαν της ομάδας αυτής. Ναι. Περιμένω τώρα να κάνει το ίδιο και με πιο επαγγελματικό τρόπο απέναντι στην αντιπαθέρα τη Γερμανία. Νομίζω θα τα καταφέρει τελικά. Πέρα από τα στατιστικά που έδωσε ο Λαλίσας, τα οποία λίγο ή λίγο. Εικόνες που παίρνουμε, οι εικόνες που παίρνουμε από τις δύο ομάδες μας δίνουν το στίγμα ότι η Ιταλία είναι κάπου καλύτερη. Όχι, μπορεί να μην είναι κάπου καλύτερη. Εγώ θα μείνω σε ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο αμυγός ποδοσφαιρικό, όσο λίγο και ηθικό. Είναι αυτή η χημεία που βγάζει η ομάδα, η ένωση, όλοι οι παίχτες. Τους παρατηρείς όταν βάζουν τον γκολ, όταν τελειώνει το μάτς, από τον τελευταίο φωτιστή και το γιατρό της ομάδας μέχρι τον πιο αναπληρωματικό του πληρωματικού, είναι όλη μία γροθιά. Αυτό το πάθος μας λείπει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μεσογειακό πάθος. Έτσι, μεσογειακό πάθος. Μεσογειακό πάθος και ταυτόχρονα επαγγελματικός προσανατολισμός. Εγώ θα σταθώ σε δύο παίχτες, άμα μπορείς να με διορθώσεις θα τον δεχτώ ευχαρίστως. Πρώτα στον τεράστιο Μπουφόν, ο οποίος στην ομάδα μοιάζει να είναι ο πατριάρχης. Ο πάτερ φαμίλιας. Δηλαδή, σε μια φάση των σήμερα λίγο τον αγώνα που είδα, έκανε μια λάθος απόκριση νομίζω την Νατάλη και στο ημίχρονο την όπου του κάνει πρώτα την παρατήρηση και μετά τον πιάνει στον ώμο, τον χαϊδεύει και του κλείνει το μάτι. Δηλαδή έχουν ένα φόβητρο προπονητή μέσα στο κήπο του Ιταλή που τον ακούνε βλαβικά. Μεγάλο θεματοφύλακας γιατί ενώ μέχρι το 70 ήταν θεατής και θεωρητικά ήταν κρύος, ενώ ας πούμε ο Ισπανός είχε κάνει πολύ καλές αποκρούσεις. Είχε κάνει αποκρούσεις βέβαια. Όταν χρειάστηκε ο Μπουφόν να κάνει τις 2-3 αποκρούσεις τις έκανε. Κάτσε την Ιταλία ζωντανή. Έτσι. Και ο μεγάλος παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ, είπα ότι δεν συμπαθώ το αμυγός αμυντικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτόν τον παίκτη τον ήθελα πολύ σε μια ελληνική ομάδα, είναι ο Κελίνη. Ό,τι ότι αλβανόφατσα είναι αυτή ο Κελίνη, τι παίζει, τι παίζει, ρε. Αγαπητέ, αυτό που λέει εντός εισαγωγικών τη λέξη, και πρόσεξε, ξέρει και μπάλα, μεγάλος αμυντικός, εγώ το είδα κάτι παλιές που έκανε, απέκρουε στα τυφλά εντός εισαγωγικών και μπάλα πήγαινε σε Ιταλό που έφυγε στην αντεπίθεση. Και ο τρίτος που έχω ξεχωρίσει και μου αρέσει πάρα πολύ δεν είναι ο Πελέ, ο οποίος νομίζω μοιάζει λίγο και με τον Αθανασιάδη έτσι το στυλάκι του, ότι είναι λίγο πιο όμορφο και το πιο γεροδεμένο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ φίλε ο Έντερ. Α, ναι, αυτός που έκατσε τον γκολ με τη Σουηδία. Ναι. Θα ήθελα να ψάξεις και να μου βρεις αν αυτός ο παίκτης είναι αμυγός Ιταλός, γιατί το Έντερ είναι βραζιλιάνικο όνομα, ή αν είναι μυγάς Βραζιλιάνο Ιταλός. Πασταρδεμένος δηλαδή. Ναι. Ναι, γιατί και η κοψιά του δεν είναι αμυγός Ιταλική. Πιο πολύ μου θυμίζει το Ρωμάριο το στυλ των Βυζιλίγου. Παρά κοντός, γεροδεμένος, κάτι ποδάρες, κάτι μυς. Αυτό το ποδοσφαιρικά. Ευτυχώς που δεν συζητάμε πλέον για Ελλάδα, γιατί βλέπουμε λίγο όμορφο ποδόσφαιρο. Μου άρεσε λίγο και το Βέλγιο, αλλά δεν νομίζω να φτάσει μέχρι τελικό. Γιατί νομίζω είναι καλό, έχει καλές μονάδες, αλλά δεν έχει καλό σύνολο τόσο πολύ όσο η Ιταλία. Πιστεύω ότι η Γερμανία θα είναι έπιασε τα βάνη, έτσι. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός, μου άρεσε το Βέλγιο, θες έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά ποιον είχε απέναντι τον πάλι. Δηλαδή, αν έπαιζε με την Ιταλία θα μπορούσε να κάνει τα ίδια πράγματα. Πιστεύω πως όχι. Mm. Και πιστεύω ότι και η Πορτογαλία θα κάνει την έκπληξη και θα πάρει τελικό, παρότι οι περισσότεροι δεν τη χωνεύουν λόγω του Σάντος και της
αμυντικογενούς τακτικής που έχει. Δηλαδή, η Πορτογαλία είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει φαντασί ποδόσφαιρο νομίζω και καταστρέφεται. Έτσι, δηλαδή, έχει τόσες παιχταράδες και όλοι παίζουν άμυνα. Με δύο τελικές τώρα σε ένα μάτς και αυτές τα τελευταία δύο λεπτά. Απίστευτα πράγματα. Αλλά νομίζω θα πάει δηλαδή, την ευνοή κλήρωση. Και τώρα να πω και κάτι άλλο που μια και είχατε μια κουβέντα επειδή είμαστε στην κλινική τώρα και σας ακούγαμε. Για το θέμα αυτό με τον κύριο του δημοσιογράφου, το οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά κάτι διαβάσαμε αυτές τις μέρες για την ευθανασία. Ναι. Θα σου πω δύο λογάκια μόνο και θα τα πούμε αναλυτικά άμα βρεθούμε στην εκπομπή για να μην χαλάμε το χρόνο μας, γιατί είναι και λίγο βαρύ θέμα. Η ευθανασία, αγαπητή Κωνσταντίνη, και οι συνάδελφοί μου το ξέρουν αυτό το πράγμα, εμφανίστηκε τα τελευταία 30 χρόνια ως, ας πούμε, στο λεξιλόγιο του σύγχρονου ανθρώπου. Και αυτό έχει μια εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι επειδή η ιατρική έχει κάνει πολύ μεγάλες πρόοδους στην παράταση της ζωής, η χρόνια νόση που παλιά σκότωναν τους ανθρώπους κατά χιλιάδες, τώρα πλέον παίρνουν μεγάλες παρατάσεις. Οι χρόνιες νόσοι όμως, ειδικά ο καρκίνος, έχουν μεγάλα προβλήματα, δημιουργούν μετά πολλά προβλήματα κινητικά, έτσι, στην καθημερινότητα. Οπότε αυτό το πράγμα είναι ένα θέαμα δύσκολο. Ενώ παρακάτω θα επιφεύγανε αυτό που λέμε αδιάβαστη. Η επιστήμη δεν έχει καταφέρει να τους θεραπεύσει όλους, έχει καταφέρει όμως να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Αυτό που παρουσίασε ο συμπαθής, κατά τα άλλα, παθών δημοσιογράφους, εμείς στο νοσοκομείο τον εντοπίζουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και υπάρχουν τα λεγόμενα ιατρία πόνου. Αν έχεις ακουστά έτσι, είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις και πονάνε αφόρητα. Ο πόνος είναι άσχημο συνέστημα. Είναι χειρότερο ακόμα και από το να ξέρεις ότι σου έχει δοθεί ένα τηλεσίγραφο το οποίο έχει διάρκεια κάποιων μηνών, όπως το συγκεκριμένο κύριο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χρόνιους πόνους αφάνταστος και αυτοί οδηγούνται σε πιο απελπισμένες σκέψεις από ότι αυτός ο κύριος. Από την άλλη μεριά. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες ασθένειες ανίατες, οι οποίες δεν έχουν πόνο. Πάρα πολύ μεγάλους πόνους. Είναι μερικές που δεν έχουν, ας πούμε. Ναι, αυτός ο κύριος μάλλον δεν πονάει, παίρνει την αγωγή και ξέρει ότι οδεύει προς το μοιραίο. Ή θα πονάει στα τελικά στάδια, τώρα δεν ξέρω το μία για την νόσο του. Υπάρχουν όμως νόσοι που στην εξήγηση έχουν φοβερό πόνο. Φοβερό πόνο, αφόρητο. Οι άνθρωποι υποφέρουν, κλαίνε, ουρλιάζουν τον πόνο. Απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν τα ιατρία πόνου. Είναι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί, όπως και υπάρχει η ειδικότητα πλέον που λέγεται θεραπευτική του πόνου. Ασχολείται δηλαδή μόνο με τον πόνο. Και επίσης υπάρχει και μια νέα πλευρά της ιατρικής, η οποία ονομάζεται ιατρική ηθική. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει και σαν μάθημα στα πανεπιστήμια, τα περισσότερα, και έχει να κάνει πάλι με αυτό ακριβώς το δίλημα της ευθανασίας που αντιμετωπίζουν όλοι οι γιατροί. Στην Αμερική λοιπόν, που είναι πιο προχωρημένη θεωρητικά από εμάς, και στην Αγγλία, όπου έχουν πολλά τέτοια περιστατικά, επειδή έχουν μεγάλο αριθμό εντατικών μονάδων, μεγάλο αριθμό ανθρώπων με χρόνια νοσήματα, και πολλοί άνθρωποι ζητούν αυτό το πράγμα, να απαλλαγούν από τον πόνο ή την απελπισία του επικείμενου θανάτου. Ακόμα και εκεί λοιπόν που υπάρχει τεράστια νομική κάλυψη, υπάρχει και η ιατρική ηθική και το ιατρικό δίκαιο, δεν έχουν κατορθώσει γιατί να αποφανθούν αν πρέπει να γίνει ευθανασία ή όχι. Διότι όπως είπε και ένας συνάδελφος από την Ιταλία, αυτό αντίκειται στον όκο του Ιπποκράτη. Μπορεί εγώ να θέλω να έχω την καλή πρόθεση να μην σε επιτρέπω να υποφέρεις, αλλά αντίκειται σε αυτό που έχω υποσχεθεί να κάνω. Να διατηρώ τη ζωή. Εσύ μου ζητάς να κόψω τη ζωή. Είναι περίπου σε βάζω στο αντίθετο, τώρα μιλάμε για το τέλος της ζωής. Σε πάω στην αρχή της ζωής, όπως είναι οι αυλώσεις. Έτσι, το να διακόψει μια ανεπιθυμητική ίση, στην ουσία πλέον η επιστήμη έχει αποφαθεί ότι είναι δολοφονία. Και το έμβριο έχει δικαιώματα. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα. Έτσι, λοιπόν, τώρα δηλαδή, τώρα, τι πράγμα είναι. Δηλαδή, τώρα τόσες πιτσιρίκες που πάνε και κάνουν αμβλώσεις, τι πάει να πει αυτό. Άστο αυτό. Το κλίμα θα το μιλήσουμε από κοντά. Αυτό είναι δικό του θέμα. Και δικό του θέμα, ιατρικά όμως. Μα δεν παράνομο. Παράνομο δεν είναι. Η άμβλωση, εφόσον δεν είναι παράνομη, γιατί η ευθανασία να είναι. Πρόσεξε, η άμβλωση στην ιατρική είναι ηθικά αποδεκτή μόνο όταν πρόκειται για λόγους ευζοίας. Δηλαδή όταν μιλάμε για προβληματικές κοιήσεις. Κατάλαβες, και άλλο η άμβλωση, άλλο η έκτρωση. Κάτσε ρε γιατρέ, δηλαδή. Αλλά τώρα, άμα πάει ένας 19 χρονών και επιδείξει μια 17, κατά λάθος, ναι. και δεν ναι. υπάρχει μέλλον και τα λοιπά, τι θα το πεις, το γεννάω το παιδί. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, άκου τώρα. Εγώ σου εσύ δηλαδή τι θα έλεγες, αν ήσουν ας πούμε γιατρός. Και εγώ ένας λόγος που δεν έγινε γυναικολόγος είναι και αυτός. Α, δεν ήθελες. Το έχω πει, γιατί δεν ήθελα να αντιμετωπίσω τέτοια διλήμματα. Λοιπόν, αλλά σου λέω ότι στην Αμερική όμως που πλέον τα ψάχνουν όλα με το μικροσκόπιο και το ιατρικό λάθος νομικά, έχουν αποφαθεί πλέον οι νομικοί ότι το έμβριο έχει δικαίωμα από την πρώτη στιγμή της σύλληψης. Είναι ζωντανός άνθρωπος. Ας ήταν η εξέλιξη του θα πάρει 9 μήνες. Μπλέκονται πολύ τα πράγματα. Μην κοιτάς τώρα που επειδή γίνονται οι εκτρώσεις ή οι αμβλώσεις και σου λέω μόνο για ιατρικούς όρους επιτρέπεται εντός εισαγωγικών όρων. Μια τερατογέννηση, ένα προβληματικό ναι, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μόνο για εκεί. Και πάλι δηλαδή, μόνο για εκεί. Οι υπόλοιπες όλες είναι διφορούμενες οι απόψεις. Λοιπόν, η ευθανασία λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς για το μισθό. Το κράτος θέλει πελάτες. Δεν είναι το κράτος, Κώστα, όχι, δεν είναι μόνο έτσι. Οι φαρμακευτικές θέλουν πελάτες.
Τα φροντιστήρια θέλουν πελάτες, οι παπάδες θέλουν πελάτες. Σου λέει γιατί να γίνει άμβλωση, να πούμε. Άκου, με την ίδια λογική, άμα το πάρουμε έτσι, τα λεφτά που θα γλιτώσει από τη φαρμακευτή θα τα πάρουν οι νεκροθάφτες. Γιατί και αυτός πρέπει να θαυτεί ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Και στην Αμερική να ξέρεις ότι πριν μερικά χρόνια έχει γίνει, θυμάσαι, η δίκη ενός γιατρού που το ονομάζαμε Οδότρο Θάνατος. Ο οποίος αυτός και μια νοσοκόμα πιο παλιά, η οποία συμμεριζόμενη τον πόνο υποτίθεται χρόνια απασχόντων ασθενών, τους τελείωνε τη ζωή με ένεση. Και έγινε άλλος. Δηλαδή, τώρα αυτό δηλαδή με τον Βέλιο. Την εξέλιξη τι έγινε. Δεν το θεωρείς. Θα το ψάξω και όταν θα βρεθούμε θα είμαι πιο ενημερωμένος για να σου πω τι γίνεται. Η Σουηδία πάντως και. Ναι. Στη Σουηδία. Είναι δύσκολη η απόφαση ενός ανθρώπου αυτή. Δηλαδή, εγώ το θαυμάζω τον κύριο, αλλά και ηθικά η ζωή είναι κάτι το οποίο. Γιατρέ, θέλει να πούμε μεγάλη μαγκιά για να το κάνει αυτό. Και είπε και κάτι προηγουμένως με το να είμαι στον τον πατέρα σου που έψαχνε το όπλο, έτσι. Εγώ ακριβώς το ίδιο πράγμα βίωσα με τον δικό μου τον πατέρα. Νομίζω ότι το έχω πει και όφελε. Εν τω μεταξύ το πήρα το όπλο εγώ στα μάξι, με τσακώσαν με το όπλο, μετά έγινε θέμα να πούμε. Άστο. Και ο πατέρας, ξέρεις, ήταν αξιωματικός, είχε όπλο τώρα. Εντάξει, εμείς το ίδιο κάναμε ακριβώς. Εμένα μου το έπαιξε μια μέρα στα ίσια, από το τρίχο σπίτι που ήταν στα τελειώματα, γε μου λέει πέταξε με τον μπαλκόνι τώρα. Αυτά δεν απασχολούν τον κόσμο τώρα. Θα αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που είναι λεβέντης και όρθιος να νιώθει ότι είναι ανίκανος. Είναι δύσκολα τα πράγματα για να τα βάλουμε σε ένα καλούπι. Τώρα ο συγκεκριμένος κύριος, η δική του απόφαση, ιατρικά όμως ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί να αποφανθεί με σαφήνεια. Ναι, αλλά στις χώρες όμως που επιτρέπεται εκεί, από ό,τι είδα στην εκπομπή, είναι αρκετές. Είναι αρκετές, αλλά δεν είναι όμως το πλήστο των χώρων. Και οι περισσότερες προηγμένες ιατρικά. Από ό,τι είπε ο ίδιος, θέλει ένα δεκάρικο, λέει, για να το κάνει. Δηλαδή δεν είναι ευθύνο. Άρα λοιπόν, ναι, δεν είναι ευθύνο. Δεν είναι ευθύνο, δηλαδή. Ναι, δεν είναι έτσι. Και από ό,τι τον είδα, δηλαδή, και τα οικονομικά του δεν πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ ανθυρά του Βέλιου και λέει θα με βοηθήσουν κάποιοι συγγενείς, κάποιοι αυτοί κτλ. Είναι η μεγάλη απόφαση που πήρε ο άνθρωπος, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα αυτά τα δανεικά που θα το δώσουν δεν τα πάρουν πίσω, βέβαια. Αλλά ένα τόσο πολύ μορφωμένο άνθρωπο σου θα ενημερωθεί την υπόθεση για να μην πω κάτι το οποίο μπορεί να τα εξηγηθεί. Αλλά από έναν τόσο άνθρωπο μορφωμένο όπως τον λες και με ευρύ. Καλλιεργημένο, διαβασμένο, ναι. Κατηρτισμένο. Ωραία, ναι. Αυτή η απόφαση δείχνει για μένα πανικό. Και δείχνει ελλειπή προεργασία με τον εαυτό μας. Γιατί για όλους θα έρθει μια μέρα αυτή η μέρα, η μοιραία. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είχα και μια κουβέντα με έναν καθηγητή. Αυτά που λένε στη ζωή διπλή ευκαιρία, για τη ζωή διπλή ευκαιρία δεν υπάρχει. Η ζωή ως ζωή δεν έχει καμία διπλή ευκαιρία. Τελειώνει όταν έρθει ο θάνατος. Ό,τι άλλο μας συμβαίνει στη ζωή μας είναι απλά συνέχιση του βίου μας. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει διπλή ευκαιρία ζωής, μόνο άμα αναστηθείς είναι διπλή ευκαιρία. Άρα λοιπόν δείχνει ότι δεν έχει προετοιμαστεί με το ενδεχόμενο, δεν το περίμενε, ίσως ήθελε να ζήσει παραπάνω. Και στο είπα και την άλλη πράγματι εκπομπή που είχα έρθει, ότι δεν έχω συναντήσει ποτέ μου άνθρωπο από οποιασδήποτε ηλικία, από νέα παιδιά μέχρι υπέργυρους, από καλλιεργημένους, αμόρφωτους, από ακόμα και ιερείς, που να μην θέλουν την τελευταία στιγμή ακόμα ένα λεπτό ζωής. Κανένα δεν έχω συναντήσει. Να μην θέλει να ζήσει παραπάνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά, πρέπει και να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Εδώ σε μια πρόληψη για τα επόμενα ζευγάρια του Euro. Καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη, καλημέρα και σε εσένα. Θα τα πούμε από κοντά. Αύριο ή μεθαύριο. Θα τα πούμε. Γεια σου, γιατρέ. Ωραίος ο γιατρός. Ηθικός ο γιατρός. Με αρχές ο γιατρός. Αλλά και ο Βέλιος από την άλλη μεριά έχει τις δικές του απόψεις. Είναι συγκλονιστικές. Κάνουμε εκπομπές μέρες για τέτοιου είδους λεπτά θέματα. Εγώ καταθέτω τη δική μου άποψη. Δεν αμφιβάλλω για τις άλλες απόψεις. Συχαίνομαι τις απόψεις οι οποίες είναι επιβάλλονται για θρησκευτικούς λόγους. Κύριε, στρελαίνομαι. Λοιπόν, Χιλιτίδης Γιάννης, μάχημος, τα λέμε εμείς αύριο το μεσημέρι, 2 η ώρα, ανάλυση παιχνιδιών, μεταγραφές ΠΑΟΚ, που βρήκε τα λεφτά ο Καρυπίδης, έχουν σκάσει. Ο Ηρακλής υπέγραψε ο Βέλιος, από ό,τι μαθαίνω, πάει δανεικός στον Ολυμπιακό. Πρώτη απόδοση σας είπαμε ότι πάει στην Νότιγχαμ. Η ζωή συνεχίζεται, φίλια. 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 Η ζωή συνεχίζεται.